Ζεμπληρώνω και του Βιμίντια. Είναι η εκπομπή Αντεπίθεση τώρα, κάθε Τετάρτη, 6 με 8. Σήμερα μαζί μας στο στούντιο Μαρία Λεκάκου. Καλησπέρα σας. Πολιτικής γραμματείας του κινήματος Ζεμπληρώνω και γιατρός στο επάγγελμα. Ανδρέας Ποταμιάνος. Καλησπέρα. Μέλος νεολαίας του κινήματος Ζεμπληρώνω και του κινήματος Ζεμπληρώνω Κεφαλονιάς, της σεισμόπληκτης Κεφαλονιάς. Θα μιλήσουμε γι' αυτό αργότερα. Ο Ανδρέας έχει να μας πει πάρα πολλά θέματα. Καυτή εβδομάδα που πέρασε, κυριολεκτικά καυτή. Κάηκανε διόδια, κάηκε ένας ολόκληρος δήμος, Οροπού, κάηκε μια ολόκληρη Ελλάδα. Το επόμενο που θα δούμε, το οποίο θα μιλήσει από μόνο του, είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον βίντεο. Αν το έχουμε έτοιμο, μπορούμε να περάσουμε. Είναι μια απονεμένη ιστορία, θα μπορούσαμε να πούμε. Γιατί αυτή τη στιγμή, ενώ περιμέναμε μια απάντηση από τα επίσημα όργανα του ΕΠΑΜ, γιατί αυτό είχαμε συμφωνήσει, συγκεκριμένα για να πω πριν από τον νέο χρόνο, τον Οκτώβριο περίπου, στην τελευταία συνάντηση που είχαμε κάνει με το ΕΠΑΜ, μια αντιπροσωπή εξαμελής από το ΕΠΑΜ και εξαμελής από το κίνημα των πληρών, είχε μπει και το θέμα από εμένα προσωπικά. Τι θα κάνουμε με τις εκλογές γενικά, είτε είναι αυτές οι αυτοδιοικητικές, είτε είναι οι ευρωεκλογές, είτε είναι οι βουλευτικές εκλογές. Εισέπραξα την απάντηση ότι είναι πολύ νωρίς να συζητήσουμε κάτι τέτοιο και θα σας ειδοποιήσουμε πότε θα κάνουμε μια συνάντηση γι' αυτό. Περιμέναμε, επαναλάβαμε την πρόσκλησή μας πριν τον καινούργιο χρόνο. Εγώ προσωπικά πήρα τηλέφωνο τον Δημήτρη του Κυπριώτη από την ηγεσία του ΕΠΑΜ. Και του είπα ότι πότε θα μπορέσουμε να κάνουμε αυτή τη συνάντηση. Μου είπε ότι θα φύγω για το εξωτερικό και θα την κάνουμε μετά. Με ισολάβησε η κεντρική μας συγκέντρωση που κάναμε στην Καλλιθέα με τη συμμετοχή του ΕΠΑΜ. Ήταν και ο Δημήτρης Κυπριώτης στο Προεδρείο, στην Γραμματεία εκεί πέρα στο πάνελ. Και πριν αρχίσει η συγκέντρωση αυτή, ήταν για τις κατασχέσεις των δεχτωμένων υποκειδιών. Που ήταν και αρκετά μέλη του ΕΠΑΜ, αρκετά μέλη του κίνηματος Ζεμπληρώνω και πολύ περισσότεροι κάτοικοι της περιοχής. Με ρώτησε συγκεκριμένο η Δημήτρης Κυπριώτης, μου λέει «Βασίλη, τι σκέφτεστε να κάνετε με τις δημοτικές εκλογές?» Εμείς, μη έχοντας πάρει απάντηση, εμείς αυτό που αποφασίσαμε, γιατί έχουμε τα δικά μας όργανα φυσικά, η συνεργασία είναι ένα κομμάτι μόνο των δραστηριοτήτων μας, από εκεί και πέρα αποφασίζουμε, και εφόσον είδαμε ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια διάσταση, του λέω «Εσείς τι έχετε αποφασίσει να κάνετε με τις εκλογές?» Λέει «Εμείς θα αποφασίσουμε τοπική πυρήνες τι θα κάνουμε. Δεν έχουμε πάρει κάποια κεντρική απόφαση». Του λέω «Εμείς έχουμε πάρει μια κεντρική απόφαση, τουλάχιστον στο Δήμο της Αθήνας, να κατέβουμε με ψηφοδέλτιο του κινήματος Δεν Πληρώνω, το οποίο θα είναι υποψήφιος δήμαρχος, ένα νέο παλικάρι, αγωνιστής από τους ιδρυτές του κινήματος, ο Κωνσταντίνος Δημητριάδης. Και θα είναι ανοιχτό όμως σε όλους τους αγωνιστές, και αν θέλετε κι εσείς μπορείτε να συμμετέχετε. Στις υπόλοιπες πόλεις είναι ανοιχτά να συζητήσουμε οποιαδήποτε συνεργασία». Μου λέει «Πολύ καλά, θα το βάλω στα όργανα και θα κανονίσουμε μια συνάντηση, ένα ραντεβού». Τον πήρα μετά από λίγες μέρες πάλι ένα τηλέφωνο για να δούμε, να συγκεκριμενοποιήσουμε αυτό το ραντεβού. Ναι, λέει, έχω κάποια προσωπικά προβλήματα, απόλυτα σεβαστά και κατανοητά, αλλά περιμένουμε μέχρι τώρα ακόμη αυτό το ραντεβού για να συζητήσουμε εφόρες της ύλης. Παρ' όλα αυτά, έχουμε μάθει και από κάποια μέλη του κινήματος και του ΕΠΑΜ που μας ενημέρωσαν. Για ένα βιντεάκι που... Ναι, δεν είναι το πήραμε να πάρει. Πήραμε από κάποια μέλη του ΕΠΑΜ. Κάποιο, τι γίνεται με αυτό. Δεν καταλάβαμε τι εννοούμε, μέχρι που ακούσαμε το βίντεο. Και είδαμε στο βίντεο αυτό προς το τέλος να υπάρχει ένα κομμάτι το οποίο αφορούσε στη συνεργασία με το κίνημα Δεν Πληρώνω. Ήταν το Δημήτρη του Καζάκη. Και το οποίο μας εξέπληξε, κυριολεκτικά. Όχι ότι μας εξέπληξε το ύφος μόνο, γιατί ίσως είχαμε συνηθίσει σε ένα τέτοιο ύφος, όχι για μας, παρόλο που προεκλογικά όταν εμείς αρνηθήκαμε τη συνεργασία με το ΕΠΑΜ λόγω του ότι συμμετείχε ο Παπαθεμελής, τότε ακούσαμε ένα οχετό ύβρεων, στο οποίο δεν θέλαμε να δώσουμε συνέχεια, γιατί πιστεύουμε, όπως μας είπαν και άλλα μέλη του ΕΠΑΜ, ότι είναι το ταπεραμέντο, ας πούμε, του αρχηγού τους, του ηγέτη τους, το οποίο πολλές φορές δεν χάνει να αγωγείται. Και επειδή εμείς δεν θέλουμε να γινόμαστε κατίνες, ας το πούμε έτσι. Ούτε να πούμε σε προσωπικές διενέξεις. Όχι, είναι αυτό το ζητούμενο. Γι' αυτό το λόγο φροντίσαμε πρώτα απ' όλα να ακούσουμε και δύο και τρεις φορές αυτό το βίντεο για να χωνέψουμε τι λέει. Και πραγματικά ήταν κάποια ζητήματα που μπαίνανε, τα οποία κυριολεκτικά μας σηκώνανε την τρίχα και μας θύμισαν τη λαϊκή παροιμία, όσο δεν φτάνει η λυκούτα κάνει κρεμαστάρια.
τα οποία ποτέ δεν είχαν συζητηθεί κιόλας γενικότερα στη σχέση μας μεταξύ μας και στην επικοινωνία. Ποτέ δεν είχαν συζητηθεί, ποτέ δεν είχαμε καταλάβει ότι υπάρχει κάποια πικρία ή κάποιο παράπονο και ποτέ δεν θεωρήσαμε ότι αυτό που δεν τόλμησαν να κάνουν οι χειρότεροι εχθροί μας, να μας λιδωρήσουν κάποια πράγματα, ίσως τα κάνανε μόνο κάποιοι παπαγάλοι των μεγάλων καναλιών, των μεγάλων καναλιών. Είναι αναμενόμενο γιατί είναι των μεγάλων εργολάβων. Δεν περιμέναμε ποτέ ότι κάτι τέτοιο θα υποθεί από ανθρώπους που ακόμη και τώρα συμπορευόμαστε, βρισκόμαστε στους δρόμους. Δηλαδή και στην προθεσμία ακόμη πορεία που έγινε για την υγεία, υπήρχαν 4 μέλη του ΕΠΑΝ, τα οποία ήρθαν με τη σημαία τους, δεν τους το απαγορεύσαν φυσικά, δεν έχουμε καμιά τέτοια εμείς προκατάληψη. Ήρθαν μαζί μας στο blog μας, γιατί το ΕΠΑΝ δεν κατέβηκε σε αυτή τη συγκέντρωση, τουλάχιστον οργανωμένα, και κάθισε και μέχρι την πλατεία Συντάγματος και μαζί μας. Οπότε δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα για μας. Δεν υπάρχει ζήτημα που να θέτει το κίνημα «Δεν πληρώνω» σε αντιπαράθεση με τα μέλη του ΕΠΑΝ. Και πέσαμε κυριολεκτικά από τα σύννεφα. Αναφέρει σε πάρα πολλά σημεία ότι είμαστε γενικά ένα ακτιβιστικό κίνημα. Για το κίνημα «Δεν πληρώνω» τι σημαίνει ακριβώς ακτιβισμός και τι αλληλεγγύη. Αυτή είναι μια προσπάθεια, η ηγεσία του ΕΠΑΝ, επειδή τα μέλη του ΕΠΑΝ έρχονται στο κίνημα «Δεν πληρώνω» πάρα πολλές φορές, και εμείς μας αρέσει αυτό το πράγμα και συμμετέχουν και σε δράσεις που οργανώνουμε, άλλες δράσεις που οργανώνουμε και μαζί. Είχαμε πάει και στην ΔΕΗ των Αγίων Αργύρων για να βοηθήσουμε στο μέτρο του δυνατού τη διευθέτηση ενός ζητήματος με τη ΔΕΗ που είχε μια συναγωνίστρια του ΕΠΑΝ, φίλοι που την αγαπάνε πολύ εκτός των άλλων, και είχαν έρθει και με τις ηγεσίες, ήταν και ο Δημήτρης Κυριώτης εκεί και άλλα με τις ηγεσίες του ΕΠΑΝ. Και εμείς πηγαίναμε πάντα μαζί με συναγωνιστές του ΕΠΑΜ, είχαν έρθει και είχαμε πάει, για να μην φανεί ότι υπάρχει κάτι υποθύστερο, και στον Πειραιά, συμμετέχοντας κάποια άτομα από το ΕΠΑΜ. Βέβαια ποτέ το ΕΠΑΜ δεν το είδαμε με την κεντρική του ηγεσία να έρχεται σε τέτοιες δράσεις. Γιατί τις κατηγορούσαν από ό,τι είπαμε ότι είναι ακτιβιστικές. Ότι ο ακτιβισμός είναι κάτι άλλο από την δική του δράση, που είναι μια πολιτική δράση. Μάλιστα χαρακτηριστικά έλεγαν μέλη της ηγεσίας του ΕΠΑΜ, και μας τα μεταφέρανε και άλλα μέλη που ήρθαν σε εμάς, ότι το ΕΠΑΜ χαρακτηρίζεται επειδή είναι πολιτικό κίνημα, ενώ το Δεν πληρώνω επειδή είναι ακτιβιστικό. Αυτό πρώτα απ' όλα είναι ανιστόρητο. Εκτός από ανακριβές και υποτιμητικό, μπορώ να πω, είναι και ανιστόρητο. Πρώτα απ' όλα η ανυπακοή και ο ακτιβισμός που κάνουμε εμείς, η πολιτική ανυπακοή, είναι βαθύτατα πολιτική πράξη. Δεν προέρχεται από το γεγονός ότι έχουμε αυξημένη αδρεναλίνη ή τεστοστερόνη, δεν ξέρω τι, και θέλουμε να βγούμε στους δρόμους, να τα κάνουμε λίμπα όλα κλπ. Μην ξεχνάμε ότι το κίνημά μας ξεπήδησε πριν από το ΕΠΑΜ, το 2009, μέσα από τα Διόδια. Είχαμε προείδει το τι γίνεται, θα γίνει με τα μνημόνια, αλλά λέγαμε ότι για να μπορέσει να σηκωθεί ο λαός, πρέπει να δώσει στον Δήμο την πρόταση, το παράδειγμα. Αν δεν πεις εσύ μπροστά να καταλάβει ο λαός ότι δεν φοβάσαι εσύ, που διεκδικείς και κάποιο ρόλο πρωτοπορίας, υποτίθεται, αν και δεν μου αρέσει αυτός ο όρος, και να πάρει θάρρος έτσι και να δει ότι εσύ βάζεις τα στήθη σου μπροστά σαν ηγεσία, ας το πούμε έτσι, και όχι να κάτσεις πίσω από κλειστά γραφεία και απλώς να συγγράφεις και να εκδίδεις πολιτικά μανιφέστα. Το κάνει και αυτό φυσικά και δεν είναι κακό να το κάνεις, αλλά είναι σαν ένα τραπέζι το οποίο έχει δύο πόδια, είναι κουτσό. Πρέπει η πολιτική δράση μαζί με την πολιτική θεωρία να συμβαδίζουν αρμονικά. Γιατί μην ξεχνάμε αυτό που είχε πει ο Έγκελς, ότι ένα γραμμάριο δράσης αξίζει ως ένα τόνο θεωρία. Φυσικά εφόσον βασίζεται σε ένα τόνο θεωρία αυτό το γραμμάριο δράσης, είναι κάτι πολύ σωστό. Ο Μάρξ είχε πει ότι μέχρι τώρα οι φιλόσοφοι εξηγούσαν τον κόσμο. Το ζήτημα όμως είναι να τον αλλάξουμε. Και δεν τον αλλάζει τον κόσμο, ούτε με το να γράφεις απλώς ότι μονόδρομος είναι η ανατροπή, αν δεν το κάνεις πράξη αυτό που λες. Γιατί το κριτήριο δεν είναι ότι είμαστε αυτό που λέμε, είμαστε αυτό που κάνουμε. Και ο ακτιβισμός του κινήματος «Δεν πληρώνω», μέσα εισαγωγικά, είναι ένας πολιτικός ακτιβισμός που ακριβώς έχει στοιχήσει πολύ στους ανθρώπους που είναι στην πρωτοπορία, με εκατοντάδες δίκες, μηνύσεις, αγωγές που μας ζητάνε εκατομμύρια ευρώ, με χάσιμο ωρών, ημερών, τρεξίματα σε αστυνομίες, δράση σε διόδια, δράση σε ΔΕΗ, δράση σε νοσοκομεία. Και εγώ θα ήθελα να ήξερα το εξής, και είναι και σαν παράπονο αυτό. Αλήθεια, γιατί οι συναγωνιστές του ΕΠΑΜ, και δεν είναι μορφή προς τη βάση του ΕΠΑΜ, είναι μορφή προς εκεί που πρέπει. Γιατί οι συναγωνιστές του ΕΠΑΜ στις πρόσφατες, δεν πήγαν τα παλιότερα, στις πρόσφατες δράσεις που γίνανε κατά του κλεισίματος του ΕΟΠΗ,
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης της υγείας. Δεν ήταν πουθενά, ήταν πανταχού απότες. Και ήταν το κίνημα δεν πληρώνει. Φυσικά, χωρίς να θέλω αυτό να γλυκάνω το χάπι, δεν ήταν ούτε το ΣΥΡΙΖΑ οργανωμένα, ούτε το ΚΚΕ, ούτε ο Ανταρσία. Ήταν μεμονωμένα άτομα. Ενώ θα έπρεπε να δείξουμε σε αυτή τη μάχη για την υγεία τη μεγαλύτερη δυνατή συσπήρωση, γιατί δυστυχώς οι ανατροπές γίνονται στους δρόμους. Οι ανατροπές δεν θα γίνουν ούτε σε συναντήσεις κορυφής, ούτε σε κλειστά γραφεία, ούτε με τον Πάπα Θεμέλη. Πρέπει φυσικά να ξεχωρίσουμε και τη φιλανθρωπία δηλαδή του Μπαρδινογιάννη ή της Εκκλησίας απέναντι στην πολιτική πράξη της αλληλεγγύης, της φιλανθρωπικού ακτιβισμού, του πολιτικού ακτιβισμού που κάνει το κίνημα Δεν Πληρώνω. Κατηγορηθήκαμε ότι κάνουμε φιλανθρωπικά σοαρέ. Αυτό δεν περιμέναμε το Δημήτρη Κουκαζάκη να μας το πει. Δεν το περιμέναμε γιατί πρώτα απ' όλα λέει δύο πράγματα. Το σουαρέ, ας πούμε, γιατί το λέει. Σουαρέ είναι μια γαλλική λέξη, είναι οι βραδινές συναντήσεις που κάνανε. Και αυτό το μόνο που να εντυπωσιάσει είναι κάποιους ανθρώπους οι οποίοι είναι χαχόλοι, κατά τη γνώμη μου. Σουαρέ. Το φιλανθρωπικά, η λέξη φιλανθρωπικά, δείχνει ότι ή δεν έχει κατανοήσει τι σημαίνει και τη διαφορά μεταξύ φιλανθρωπίας και αλληλεγγύης, που εμείς την εξηγήσουμε. Αλλά νομίζουμε ότι έχει αρκετά πολιτική εκπαίδευση, ούτως ώστε να ξέρει τη διαφορά, ή μάλλον το κάνει για να υποτιμήσει συνειδητά τη δράση του κινήματος Δεν Πληρώνω. Η δράση του κινήματος Δεν Πληρώνω και έχει διατανωθεί σε όλους τους τόνους, είναι σαφώς δράση αλληλεγγύης. Ποια είναι η διαφορά της αλληλεγγύης από τη φιλανθρωπία, έτσι. Η φιλανθρωπία είναι κάτι κάθετο. Είναι κάτι που προέρχεται από τα πάνω, από τον έχοντα, ο οποίος για να νιώσει καλύτερα, για να γλιτώσει από την εφορία, για να δείξει ότι εγώ είμαι υπέρτερος, δίνει στο φτωχό του. Για να διαφημιστεί. Και δεν έχει μέσα το στοιχείο της ανατροπής. Είναι αυτό που κάνει η κυρία Μπαρδινογιάννη, όπως είπες, είναι αυτό που κάνει ο Σκάι, είναι αυτό που κάνει η Εκκλησία, της οποίας μάλιστα πολιτικός εκπρόσωπος της Εκκλησίας μέχρι πρώτη, να θυμάμαστε, ήταν ο κ. Παπαθεμελής κιόλας. Ίσως εκεί έχουν παρεξηγηθεί τα πράγματα λιγάκι. Αυτό γιατί το λέω. Το λέω γιατί η φιλανθρωπία δεν έχει καμιά σχέση με αυτό που κάνει το κίνημα Δεν Πληρώνω. Το κίνημα Δεν Πληρώνω κάνει πολιτική ανταποκρίση. Η αλληλεγγύη είναι κάτι τελείως διαφορετικό. Η αλληλεγγύη είναι οριζόντια. Δηλαδή είναι ότι ξέρεις κάτι, δεν θα σου δώσω ένα ψάρι για να φας και να χορτάσεις, αλλά έλα μαζί, να σου δείξω πώς ψαρεύουν, να ψαρέψουμε μαζί και να μοιραστούμε αυτό που θα πιάσουμε. Και μάλιστα, αν έχουμε κάποιον ο οποίος μας εμποδίζει να πιάσουμε ψάρια, όλοι μαζί θα τον αντιμετωπίσουμε, να τον ανατρέψουμε, να τον διώξουμε από τη ζωή μας, ούτως ώστε ελεύθερα να μπορούμε να πιάνουμε ψάρια στο ποτάμι που είναι για όλους. Αυτό κάνει το κίνημα λοιπόν. Ούτε φιλανθρωπικά σουαρέ κάνουμε, ούτε χρησιμοποιούμε εκφράσεις τέτοιες που έχουν σαν σκοπό απλώς μόνο να θολώσουν τα νερά. Γιατί ξέρεις, καμιά φορά κάποιος όταν δεν κάνει κάτι, πρέπει να υποτιμήσει αυτό που κάνει ο άλλος. Γιατί, απέναντι στα μέλη του. Γιατί τα μέλη πολλές φορές λένε γιατί δεν το κάνουμε κι εμείς αυτό. Οπότε σου λέει, οπ, αυτό είναι ακτιβισμός. Εμείς είμαστε πολιτικό κίνημα. Οπ, αυτό είναι φιλανθρωπία. Εμείς δεν είμαστε φιλάνθρωποι. Τότε, ποια είναι η αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη, καλό θα ήταν να την κάνουν και οι συναγωνιστές του ΕΠΑ. Που την κάνουν τα μέλη, δεν λέμε όχι. Και όλοι, έτσι, όλοι οι πολιτικοί φορείς. Γιατί οι συναγωνιστές του ΕΠΑΜ, σε όσες δράσεις αλληλεγγύης τους καλέσαμε, ήρθαν μαζί μας. Βέβαια δεν είδαμε την ηγεσία, την ανώτατη ηγεσία του ΕΠΑΜ, πουθενά σε καμιά από αυτές τις δράσεις. Αλλά αυτό είναι επιλογή του καθενός. Δεν το κακίζουμε αυτό το πράγμα. Κακίζουμε το να κατηγορείς τον άλλο για κάτι που δεν κάνεις εσύ επειδή δεν το κάνεις. Οπότε στην περίπτωση αυτή, εμείς λέμε ότι οι αλληλέγγυες πράξεις του κινήματος Δεν Πληρώνω είναι δεκάδες χιλιάδες σε όλη την Ελλάδα. Τις έχουμε πληρώσει ακριβά, έχουμε δικαστεί για αυτά, για αυτές τις δράσεις. Έχουν 8 συναγωνιστές μας έχουν δικαστεί όταν αλληλέγγυα τελείως πήγανε να διεκδικήσουν την πάλι ενάντια στο χαράτσι τη Καλυθέα, μας την πέσανε τα ΜΑΤ. Και σε αυτές τις δίκες ήρθανε συναγωνιστές του ΕΠΑΜ και μας στηρίξανε. Επίσης στα διόδια, που αλληλέγγυα πράξη είναι το να σηκώνει την μπάρα, ώστε να περνάει ο άλλος και να, στην επόμενη φορά να έρχεται αυτό στην δράση. Έτσι θα κινητοποιήσει τον κόσμο. Ο κόσμος δεν θέλει απλά κάποιους ηγέτες οι οποίοι θα εξαποντίζουν μανιφέστα. Από λόγια παχιά έχουμε χορτάσει. Το ζήτημα είναι να δουν πράξεις, δράσεις. Και έτσι να βάλεις το στήθος σου μπροστά, να ρισκάρεις. Και εμείς χαιρόμαστε για τις λαβοδοματίες που έχουμε πάρει, για τις δίκες που έχουμε. Ήδη μέσα στον Μάρτιο, 1η Μαρτίου, έχουμε δίκη. Πριν από λίγες μέρες είχαμε δίκη με δύο ξαρκίτες που ψέβαλαν στα γραφεία μας. Την 1η Μαρτίου έχουμε δίκη ένα καταδρομικό, όπως το αναφέρουμε, άνοιγμα
με γράφηση παρών σε τις κατηγορίες στα δύο των αφημινών. 31 Μαρτίου έχουμε τη δίκη του Κιάτου για καψίμο υποτίθεται διαφόρων κλήσεων στην Τροχέα. Και μάλιστα τώρα με την αύξηση των διοδίων μας κοινοποιήθηκε την ίδια μέρα ακριβώς, καθόλου τυχαία, μας κοινοποιήθηκε μία κλήση εμένα και στη σύζυγό μου τη Μαρία για να δικαστούμε από τον Μπόμπολα, την Ολυμπία Οδό, στην Πάτρα, 1η Απριλίου. Δεν είναι αστείο, είναι πραγματικότητα. Σε όλες αυτές τις δίκες, εμείς ευχαριστούμε τους συναγωνιστές του ΕΠΑΜ που στάθηκαν στο πλευρό μας. Σίγουρα πιστεύουμε ότι θα συνεχίζουν να έρχονται και να στηρίζουν, γιατί μονίμως το κάνανε σαν πράξη αλληλεγγύης εκείνη. Μα δεν έχω κανένα παράπονο από τους συναγωνιστές του ΕΠΑΜ, αλίμονο. Θα ήμασταν άδικοι για κάτι τέτοιο. Και η αλληλεγγύη που δείξανε στο κίνημά μας, και δεν ήταν φιλανθρωπία, ήταν αλληλεγγύη, είναι μια πράξη που συνετέλεσε στα μέγιστα στο να προχωρήσουμε σε αυτές τις συνεργασίες, παρόλο που βρεθήκαμε να κρινόμαστε από πολλούς, γιατί διαφωνούσαν αυτοί με το ΕΠΑΜ. Εμείς παραβλέψαμε τις οποιασδήποτε διαφορές είχαμε. Πιστεύουμε ότι είναι δικαίωμα του καθενός να έχει τις δικές του απόψεις και να ψάχνουμε να βρούμε αυτό που μας ενώνει και όχι αυτό που μας χωρίζει. Επίσης, κατηγορηθήκαμε ότι το ΕΠΑΜ έγινε νεροκουβαλητής του κινήματος Δεν Πληρώνω. Που έφερε τον κόσμο και κάποιοι άλλοι μιλούσαν. Ναι, ποιοι άλλοι μιλούσαν και ποιοι έφερε τον κόσμο, δεν κατάλαβα. Εμείς δεν είχαμε βάλει ποτέ όρους ούτε για τα σύμβολά τους. Όχι, το αντίθετο μάλιστα. Εμείς είχαμε πει ότι ξέρετε κάτι, εσείς θα έρθετε με τις σημαίες σας, εμείς θα έρθουμε με τις σημαίες μας. Ο Ανταρσία, αν θέλει, θα έρθει με τις σημαίες του. Και αυτή είναι η ενότητα. Το ΚΚΕ, ο ΣΥΡΙΖΑ, οποιοδήποτε άλλο. Η ενότητα που επιδιώκουμε να φανεί και στον κόσμο, σαν καλό παράδειγμα. Μα η ενότητα δεν σημαίνει να εξαφανίσουμε τις διαφορετικότητες που υπάρχουν. Ενότητα αυτό σημαίνει, να μπορέσουμε να κάνουμε σύνθεση. Ξέρεις, είναι πολύ, Έλενα, είναι πολύ εύκολο πράγμα να διαλύεις. Αυτό που γίνεται τώρα. Αυτό που κάνει το σύστημα από πάντα, έτσι. Ναι, να διαλύεις συνεργασίες, να διαλύεις κάτι που πάει να γεννηθεί καλό. Είναι πολύ εύκολο να διαλύεις. Η κατεδάφιση είναι πολύ πιο εύκολη από το χτίσιμο. Γιατί το χτίσιμο συμμαχιών απαιτεί σύνθεση. Η σύνθεση είναι μια πολύ πιο διαδικασία. Το ζητούμενο είναι γιατί κάποιοι δεν τη θέλουν. Γιατί κάποιοι την αρνούνται. Εμείς αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι φυσικά ότι και εμείς έχουμε το δικό μας σχεδιασμό. Δεν θα απολογηθούμε γιατί κατεβάσαμε τον Κωνσταντίνο τον Δημητριάδη στο Δήμο της Αθήνας. Σχεδιασμός δικός μας είναι. Δικαίωμά μας είναι. Ούτε σημαίνει αυτό το πράγμα ότι ξέρεις κάτι, δεν θέλουμε άλλη συνεργασία επειδή γίνεται αυτό. Και το ΕΠΑΜ μπορεί να πει στη Θεσσαλονίκη κατεβάζουν τον τάδε υποψήφιο. Εμείς πολύ ευχαρίστως να το δούμε και με τους αγωνιστές εκεί και εφόσον δεν σκεφτόμαστε στη Θεσσαλονίκη να κατεβάσουμε δικό μας υποψήφιο, θα δούμε τι μπορούμε να κάνουμε. Και να συνεργάσουμε εμείς στον Πειραιά ή οπουδήποτε αλλού. Γιατί και οι δυνάμεις δικές μας είναι πεπερασμένες. Δεν έχουμε καμία πετριά ότι έχουμε κανέναν μεγάλο μηχανισμό, ότι είμαστε τα άπειρα μέλη κλπ. Άμα ήταν αυτό, θα είμαστε σαν και αυτούς που βλέπουν το νήσιο τους και νομίζουν ότι ο νήσιος είναι τον πόη τους. Ή σαν τον βάτραχο που φουσκώνει με αέρα και τελικά νομίζει ότι τόσο πολύ που φουσκώσει ότι είναι πραγματικός όγκος. Δεν είναι, είναι αέρας σκοπανιστός. Επομένως, καλό είναι να είμαστε μετριοπαθείς γενικά στις κρίσεις μας, να είμαστε μετριόφρονες. Όταν συμμαχούμε με κάποιον, να μην προσπαθούμε να μεταφέρουμε δημοσίως τις συζητήσεις που μπορεί να κάνουμε με την παρέα μας σε μια ταβέρνα και να πούμε ό,τι θέλουμε, μεταξύ με, λίγο με το κρασάκι, λίγο με το τσιπουράκι κλπ. Ναι. Και να είμαστε μετρημένοι σε αυτά που λέμε, γιατί αυτά που λέμε καταγράφονται και μπορεί να σταθούν εμπόδιο στις μελλοντικούς αγώνες που έρχονται. Και εμείς με κανέναν τρόπο δεν χαρίζουμε τους συναγωνιστές του ΕΠΑΜ, είτε στο να πάνε στην αντίδραση, είτε στο να μείνουν εκεί που είναι μόνοι τους. Είτε στο να μείνει μόνο το κίνημα Δεν Πληρώνω. Γιατί εμείς δεν έχουμε καμία απολύτως αλαζονία να λέμε ότι εμείς είμαστε το κίνημα αυτό το οποίο μόνο θα ανατρέψει τα πάντα. Δεν είναι δυνατόν να γίνει αυτό. Πρώτα απ' όλα δεν θα ανατρέψει κανένα κίνημα τα πάντα. Είτε είναι κίνημα Δεν Πληρώνω, είτε είναι ΠΑΜ, είτε είναι ΣΥΡΙΖΑ, Ανταρσία κλπ. Το ΣΥΡΙΖΑ το βγάζω απ' έξω. Εντάξει, μιλάω για κάποιες δυνάμεις που έχουν δείξει κάποια κινηματική δραστηριότητα. Ο λαός θα κάνει τις αλλαγές. Αν δεν συμμετέχει ο λαός, είναι όλα χαμένα. Αλλά για να γίνει αυτό, ο λαός πρέπει να πιστεί για τη μεγαλύτερη δυνατή ενότητα που μπορεί να γίνει σε επίπεδο κορυφών, σε επίπεδο εκπροσωπήσεων κλπ. Είναι απαράδεκτο να λέει κανείς ότι εμείς είμαστε το μέτωπο, επειδή έχει στο όνομά του, στον τίτλο του, τη λέξη μέτωπο. Αυτό τα λέει το ΚΚΕ. Το ΚΚΕ λέει θα κάνουμε λαϊκά μέτωπα και λαϊκές συμμαχίες κλπ. Θα το πάμε με το ΚΚΕ και το ΚΚΕ με τις λαϊκές επιτροπές κλπ. Δηλαδή με τον εαυτό του. Αυτό σημαίνει σαν το σκύλο που κυνηγάει την ουρά του. Κάτι τέτοιο έχει κοντά ποδάρια, δεν οδηγεί παρά μόνο σε απογοήτευση τους αγωνιστές που συστρατεύονται και που αυτό τελικά θα τους στείλει πάλι στα σπίτια τους. Και ένας που σηκώθηκε από τον καναπέ και πάει στο σπίτι του απογοητευμένος, είναι πολύ πιο δύσκολο, διπλά πιο δύσκολο να σηκωθεί πάλι για δεύτερη φορά.
από ό,τι λέει και στο βίντεο, προσωπικά λέει του είναι αδύνατο να συνεπάρξει με κάποιον που παίρνει, σβερκώνει, εκμεταλλεύεται έναν φτωχό άνθρωπο που βρίσκεται στην αθλειότητα και τον βγάζει στην κάμερα για να δείξει ότι κάνει έργο. Εμείς πρώτα απ' όλα αυτό που θα θέλαμε να πούμε είναι ότι καλό είναι να το κάνουν και αυτοί και ας μην τους βγάζουν στην κάμερα, ας μην τους βερκώνουν, ας μην τους εκμεταλλεύονται. Είναι λόγια τα οποία δεν αξίζουν να απαντήσεις κανείς. Δεν μπορείς να απαντήσεις αυτό, γιατί αν απαντήσεις θα απαντήσεις με πολύ τρόπο άγριο και εξαγριωμένο που θα ήθελα να το αποφύγω. Εγώ αυτό που θέλω να πω είναι πρώτα απ' όλα ότι αυτοί οι άνθρωποι που ζουν στην αθλειότητα είναι αξιοπρεπείς άνθρωποι. Μας προσεγγίζουν μέσα από τις ανοιχτές συνελεύσεις μας που γίνονται κάθε τρίτη στα γραφεία μας, που έρχονται και πάρα πολλές φορές και είναι ευπρόσδεκτοι, πολλά μέλη του ΕΠΑΜ. Μάλιστα κάποια συγκεκριμένα συναγωνίστρια είχε πει και το είχε πει και στον κύριο τον Καζάκη τον ίδιο, ότι πρέπει να κάνουμε μαθήματα πολιτικής δράσης από το κίνημα, δεν πρέπει να περάσουμε όλοι. Το έχετε ακούσει, ήσασταν και εσείς εκείνη την ημέρα. Εμείς έρχονται εδώ, μας λένε το πρόβλημά τους και σαν συνέλευση όλοι, μέλη του κινήματος δεν πληρώνουν και μη μέλη του κινήματος δεν πληρώνουν και φίλοι και συνυπάρχοντες εδώ, αποφασίζουμε πώς θα τα παλέψουμε. Αυτά γίνονται μέσα από συλλογικές διαδικασίες δηλαδή. Το δεύτερο είναι σβερκώνουμε. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει να σβερκώνουμε κανέναν, ούτε έχουμε συνηθίσει κανέναν να το κάνουμε το ζόρι. Το αντίθετο. Και οι άνθρωποι αυτοί δεν ζουν στην αθλειότητα. Οι άνθρωποι αυτοί είναι απόλυτα αξιοπρεπείς. Έχουν μια δύναμη ψυχής μέσα. Οι περισσότεροι έχουν οδηγηθεί κυριολεκτικά να ζουν σε άθλιες συνθήκες και πολλές φορές μέσα σε περιοχές όπως είναι ο Αγίος Παντελεήμονας. Και αυτοί έχουν γίνει συναγωνιστές. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, πολλοί από αυτούς, όλοι είναι συναγωνιστές. Πολλοί από αυτούς είναι συναγωνιστές σταθεροί, οι οποίοι είναι καθημερινά στις δράσεις. Και εμείς νομίζω ότι και με αυτές τις κινητοποιήσεις και τις δράσεις μας, τις αλληλεγγύες, εμποδίζουμε και κόβουμε έναν οφάλιο λόρο που τρέφει το φασισμό. Στις περιοχές αυτές τις πιο φτωχές της Αθήνας και του Πειραιά, στο Κερατσίνι, στον Παντελεήμονα, στην Κυψέλη κλπ., όπου βρίσκει έφορο έδαφος η Χρυσή Αυγή, εμείς με τις πράξεις αυτές καταλαβαίνουμε, δίνουμε στον κόσμο να καταλάβει ότι είμαστε εμείς που στεκόμαστε στο πλευρό τους. Και γι' αυτό έχουμε και τη μήνυ των διαφόρων αυτών οργανώσεων και οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα από αυτά φυσικά. Αυτό το κάνει το κίνημα των πυλώνων και η αλληλεγγύη που δείχνουμε για μας δεν είναι αλληλεγγύη η οποία στέκεται στα λόγια, είναι αλληλεγγύη στην πράξη με αποτελέσματα, αυτά αποτελέσματα και καλούμε κάθε έναν άλλο συναγωνιστή, οποιοδήποτε κόμματος, οποιοδήποτε συνέλευση, οποιοδήποτε συλλογικότητα να κάνει το ίδιο και ας μην το διατυμπανίζει. Οπότε όλοι αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά μέσα από την πράξη αλληλεγγύης οθούνται στο να γίνουν συναγωνιστές μας. Και βέβαια, βλέπουμε στην πράξη ότι. Με προσωπική σου πρωτοβουλία. Βέβαια, βλέπουμε στην πράξη ότι εμείς είμαστε που αγωνιζόμαστε και μας το λένε. Λαμβάνουμε το τελευταίο διάστημα δεκάδες mail καθημερινά που συμπληρώνουν τη φόρμα γίνε μέλος που υπάρχει στο blog μας, στο κίνημα δεν πληρώνω.gr από όλη την Ελλάδα. Που λένε ότι ναι, μόνο εσείς κάνετε πράξεις και αυτό είναι το κριτήριο που μας πείθει. Γιατί από λόγια έχουμε χορτάσει. Και φυσικά εμείς δεν θέλουμε να λέμε ότι μόνο εμείς το κάνουμε. Μακάρι να το κάνουν όλοι, όλες οι πολιτικές δυνάμεις. Ούτε αντικαταστούμε το λαό, ούτε θέλουμε απλά κάποιος να μας πει ότι είμαστε μοναδικοί. Το έχουμε πει επανειλημμένα αυτό το πράγμα. Ότι εμείς δεν είμαστε ούτε το δώρο, ούτε έχουμε το δώρο να το κάνουμε. Είμαστε αυτοί που ακονίζουμε την αχμή του δώρατος. Αυτό το ακόνισμα που κάνουμε με την δική μας πράξη, με το δικό μας ρίσκο, με το τίμημα των δικών, των καταδικών κλπ. Μην ξεχνάμε ότι αξίζουν και οι πρώτες καταδίκες εναντίον μας. 7 μήνες έχει φάει η γυναίκα μου και 7 μήνες εγώ, στο δικαστήριο που έγινε πρόσφατα στην Κόρινθο. Φυσικά αυτές οι δίκες δεν μας τρομάζουν, αντίθετα μας εξαγριώνουν και μας δείχνουν ότι είμαστε στον καλό δρόμο. Γιατί το ζητούμενο είναι το εξής. Ρε αδερφέ, θα πει κάποιος, όταν είσαι ενοχλητικός στο σύστημα, τότε το σύστημα σε κυνηγάει. Για να μετρήσουμε πόσες διώξεις έχεις εσύ, να βάλουμε πόσες διώξεις έχω εγώ, και όχι σαν άτομα, μιλάμε γενικά, να δούμε ποιος είναι πιο ενοχλητικός στο σύστημα. Γιατί αν εσύ δεν έχεις ούτε μία μήνυση, ενώ ο X που τον λες ότι το κάνει, σβερκώνει τον άλλο κλπ. Έχει στην καμπούρα του μηνύσει για όλη την υπόλοιπη ζωή του, τόσο αν δεν ανατρέψουμε το σύστημα, και αυτός αστειευόμενος τώρα είναι ένας λόγος να ανατρέψουμε πιο γρήγορα το σύστημα, εκτός και από τις δίκες. Σημαίνει ότι κάτι σημαίνει αυτό το πράγμα. Δεν λέμε ότι κανείς κρίνεται μόνο από το πόσες δίκες έχει, αλλά ξέρουμε πολύ καλά ότι την καρυδιά που κάνει η καρύδια την πετροπολάνει. Πώς το κίνημα δημιουργών χρησιμοποιεί τα μέσα ενημέρωσης ώστε να αναδείξει κάποια θέματα κοινωνικά και κυρίως από ανθρώπους που
τους έχουν επανασυνδέσει το ρεύμα, ίσως ή το νερό, και έχουν κάνει ουσιαστικά μια πράξη αλληλεγγύης ή πολιτικού ακτιβισμού. Το κίνημα Δεν Πληρώνω από παλιά ήταν το κακό παιδί για τα κανάλια, γιατί απλούστατα τα κανάλια είναι η ιδιοκτησία των μεγάλων εργολάβων που έχουν τους εθνικούς δρόμους, που τους έχουν πάρει και που φυσικά δεν θέλουν να προβάλλουν τον αντίπαλό τους. Γι' αυτό το λόγο τα κανάλια όταν μας παίζαν περισσότερο για να μας λιδωρήσουν. Όμως υπάρχουν διάφορες φωτεινές εξαιρέσεις, τις οποίες δεν ξέρουμε πόσο μπορούν να κρατήσουν, που επειδή και που οι δράσεις του κινήματος Δεν Πληρώνω είναι πολλές και δεν μπορεί να τις κρύψει, να τις κουκουλώσει κανείς, αναγκάζονται και τις εμφανίζουν. Φυσικά τα μέλη του κινήματος που πηγαίνουν στις τηλεοράσεις αυτές έχουν και πρέπει να έχουν, και δεν πάνε τυχαία οποιοδήποτε μέλος, πάνε κάποια άτομα τα οποία είναι επιλεγμένα, που έχουν πολιτική εκπαίδευση, που ξέρουν να αποφύγουν τις κακοτοπιές και μπορούν να αντιμετωπίσουν διάφορους δημοσιογράφους, οι οποίοι ενδεχόμενα θα θέλουν αντί να προβάλλουν το κίνημα να το καταστρέψουν και να το δυσφημίσουν. Με αυτή τη λογική, το κίνημα Δεν Πληρώνω έχει αποφασίσει μέσα από τις συλλογικές του διαδικασίες ότι θα χρησιμοποιούμε τα μέσα εκείνα, τα οποία ξέρουμε ποιος είναι ο ρόλος φυσικά, τα οποία μας δίνουν βήμα. Έτσι, πολλές φορές στάθηκαν σύμμαχοι, μέσα εισαγωγικά, στην προσπάθειά μας να κάνουμε επανασυνδέσεις ρεύματος, επανασυνδέσεις νερού, με ποιο τρόπο, ευαισθητοποιώντας την κοινή γνώμη, κοινωνώντας το ζήτημα σε όλο τον κόσμο και έτσι αποκτώντας μια έξωθεν καλή μαρτυρία και μια επέκταση του κινήματος αλληλεγγύης. Και ήταν πιο εύκολο για μας να μπορέσουμε με τις παρεμβάσεις που ήταν κινηματικού χαρακτήρα να έχουμε στρώσει το χαλί, ας το πούμε έτσι, ούτως ώστε να έχουμε αποτελέσματα. Αυτό φάνηκε σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Θα αναφέρω μόνο κάποιες πιο πρόσφατες, όπως ήταν το παράδειγμα της Ευγενίας με το παιδί που είχε ινσουλοεξαντώμενο διαβήτη και πήγαινε 4 φορές την ημέρα από 1 χιλιόμετρο κάθε φορά για να κάνει την ένεση, επειδή του είχαν κόψει το ρεύμα 4 χρόνια. Σε μια γειτόνισσα και που έπαθε ψυχραιμία στον πρώτο χρόνο ακριβώς επειδή χάλασε ινσουλίνη εκτός ψυγείου. Τα καταφέραμε με την μεγάλη δημοσιότητα που πήρε, ενώ η Ευγενία είχε γυρίσει τους πάντες. Είχε πάει σε δημάρχους, είχε πάει σε εκκλησίες, είχε πάει παντού και δεν έγινε δυνατό. Εμείς με αυτό, σύν το γεγονός ότι πήγαμε μια ισχυρή μεγάλη ομάδα εκατοντάδων ανθρώπων έξω από τη ΔΕΗ και φυσιάς, μπόρεσε και έγινε διακανονισμός. Και τώρα έχει ρεύμα. Το ίδιο στην περίπτωση του Σπύρου, με τη γυναίκα του την Ελευθερία, στο Μενίδη, που και εκεί ενδιαφέρθηκαν με τη δική μας την παρότρινση και τα μέσα και που μας δώσαν βήμα. Και έτσι καταφέραμε και με την παρέμβασή μας τόσο στο Δημαρχείο Μενιδίου όσο και στη ΔΕΗ Μενιδίου, να έχουν μετά από 3,5 χρόνια ρεύμα η Ελευθερία, που είναι μια καρκινοπαθής γυναίκα με καρκίνο του μαστού, που έχει κάνει μεταστάσεις στα οστά και στα πνευμόνια. Άλλη περίπτωση είναι η ΣΥΔΑ. Αναφέρω τις τελείως πρόσφατες, του Δημήτρη από τον Άγιο Παντελεήμονα, που ο Δημήτρης είχε μείνει 2,5 χρόνια χωρίς νερό, διαβητικός, σηκώθηκε ένα βράδυ να πιει νερό γιατί στεγνώνει το στόμα με το ζάχαρο και δεν έβρισκε νερό, και που έγινε κατορθωτό και μέσα από την βοήθεια που προσέφεραν τα μέσα να δημοσιοποιηθεί το ζήτημά του και με τις κατάλληλες παραστάσεις τις δικές μας, να έχει σήμερα νερό και όχι μόνο αυτό, αλλά να διαγραφεί και το χρέος 3.400 που είχε στην ΕΙΔΑ. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι έτσι μπορεί να γίνονται τα πάντα, έτσι. Αυτό που λέμε εμείς είναι ότι μόνο αν ανατραπεί το σύστημα αυτό, το οποίο έχει σαν κέντρο, όχι τον άνθρωπο και τις ανάγκες του, αλλά έχει σαν κέντρο μόνο την προσπόρηση κερδών και ωφελών για κάποιους ωφελημάτων, για κάποιους μεγαλοκαπιταλιστές. Μόνο δηλαδή αν αλλάξει το καπιταλιστικό σύστημα με ένα άλλο σύστημα, ανθρωποκεντρικό, που στο κέντρο θα είναι ο άνθρωπος και οι ανάγκες του, μόνο τότε θα μπορέσουν να λυθούν τα μεμονωμένα αυτά προβλήματα, τα οποία εμφανίστηκαν μέσω ημών, αλλά που στην πράξη είναι δεκάδες και εκατοντάδες χιλιάδες σε όλους τους ανθρώπους. Είναι 350.000 άνθρωποι που δεν έχουν ρεύμα. Έχουμε κάνει εμείς δεκάδες χιλιάδες επανασυνδέσεις, δεν μπορούμε να κάνουμε όλες τις επανασυνδέσεις, γιατί κάθε τόσο προσθέτουν και καινούργοι λόγω της τροποποίησης. Έχουμε κάνει επανασυνδέσεις νερού. Έχουμε τρέξει παντού, έχουμε το κοινωνικό ιατρείο αλληλεγγύης του κινήματος Δεν Πληρώνω. Καλό είναι αυτές οι δομές, οι οποίες είναι αλληλέγγυες δομές, δεν είναι δομές της φιλανθρωπίας, να γίνονται αντικείμενο μίμησης και από άλλους. Και όχι να γίνονται αντικείμενο χλεβασμού και κριτικής, μάλιστα κακόπιστης, ας πούμε. Άρα, όλες αυτές οι πράξεις ουσιαστικά είναι συμβολικές, αλλά μας δίνουν και μια εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή, για ποια ακριβώς κοινωνία παλεύουμε. Ακριβώς. Εμείς πια παλεύουμε μια κοινωνία που ο ένας θα είναι δίπλα στον άλλον και όχι απέναντι στον άλλον. Που τους εχθρούς που είναι από πάνω μας και όχι δίπλα μας, εμείς θα τους
θα πιάνουμε το χέρι με τους Βρετανούς για να χτυπήσουμε τους από πάνω, να αναστρέψουμε την κοινωνική πυραμίδα, όπως λέμε, που στην κορυφή είναι το 1%, είναι οι βδέλες που μας πίνουν το αίμα, και το 99% να μπορέσει να γίνει αφέτηση στον τόπο. Και κάτι άλλο που υπόθηκε, τελείως ανόητα μπορώ να πω, ότι λέει βάζουμε το αυτοκολλητάκι μας, ας πούμε, όταν κάνουμε παρασύνδεση ρεύματος ή νερού, για να πούμε ότι ο Τάδη ήταν εδώ. Αυτά είναι κριτική γυμνασιακού επίπεδου. Εντάξει. Και δεν είναι δυνατόν από συναγωνιστές να ακούγονται τέτοια πράγματα. Εμείς όταν βάζουμε το αυτοκόλλητό μας, και το βάζουμε μόνο εμείς, το βάζουν και από λαϊκές συνελεύσεις, το βάζουν και οι συναγωνιστές από τη Βέλεια και άλλοι, το βάζουμε για να έχουμε την πολιτική ευθύνη. Ούτως ώστε όταν κάποιος ψάξει να βρει τον ένοχο, να έχει το τηλέφωνό μας, να έχει το πρόσωπό μας. Εγώ προσωπικά έχω βγει και έχω πει ότι για οποιαδήποτε παρασύνδεση ρεύματος νερού δεν θα κυνηγήσετε και δεν θα κατατρέξετε τον άνθρωπο που υφίσταται την διακοπή αυτή ρεύματος. Αλλά θα στραφείτε εναντίον του κινήματος των κληρώνων και μου προσωπικά, καθότι ο πρόεδρος του κινήματος έχει και από τον νόμο την νομική ευθύνη για οποιαδήποτε άδικη πράξη κατά τη γνώμη των κρατούντων. Εμείς λέμε ότι το δίκαιο είναι υπέρτερο των κερδών τους. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές, ενώ αυτοί μιλάνε για κέρδη και ζημιές. Εμείς δεν θα αφήσουμε σε καμία περίπτωση κανένα να μείνει χωρίς ρεύμα, να μείνει χωρίς νερό, να μείνει χωρίς υπερίθαλψη. Και αυτό μπορεί να γίνει βέβαια μόνο ανατρέποντας το σύστημά τους. Άρα γι' αυτόν τον λόγο κιόλας ανεβάζουμε όλα αυτά τα βίντεο, όλες αυτές τις φωτογραφίες, ώστε να τις δει ο κόσμος και να πάρει θάρρος. Να βλέπει ότι δεν είναι μόνος του, ότι το κάνουν πάρα πολύ αυτό το πράγμα και ότι δεν πρέπει ουσιαστικά να μείνει κλεισμένο σε ένα σπίτι να προσαρμοστεί στο μεσαίωμα, χωρίς να ψάξει να βρει βοήθεια από δίπλα του. Και ακριβώς ότι δεν είναι ανίκητη. Ότι αυτές οι νίκες που καταγάγουμε, μικρές νίκες έστω, δίνουν έναν ενθουσιασμό στον κόσμο, καταλαβαίνουν ότι μπορούμε να τους νικήσουμε, ότι αυτοί οι άνθρωποι είναι χάρτινοι τίγρες, ότι αυτό το οποίο λέμε σαν σύνθημα, ότι μας φαίνονται μεγάλοι γιατί είμαστε μικροί, σηκώστε το κεφάλι να φοβηθούν αυτοί, ισχύει. Και έτσι είναι, πράγματι. Δηλαδή, όλοι αυτοί οι εξουσιαστές, οι οποίοι έχουν πάρει μια θέση και το παίζουν καρικλοκένταυροι, μόνο και μόνο επειδή η θέση που τους δίνουν είναι θέση εξουσίας και νομίζουν ότι έτσι μπορούν να κόβουν κυριολεκτικά το νήμα μιας ανθρώπινης ζωής, γιατί όταν κόβεις το νερό σε έναν ζαχαροδιαβητικό ή σε έναν άνθρωπο ο οποίος είναι άρρωστος, αυτό κάνει ουσιαστικά. Το νερό αυτό, το μαρτύριο, δεν το κάνανε ούτε οι σκληρότεροι κατακτητές. Το δικαίωμα στο νερό είναι ένα δικαίωμα το οποίο είναι αναφέρετο, όπως όλα τα άλλα φυσικά. Επομένως για μας, αυτό που θέλουμε να πούμε κλείνοντας τελικά, είναι ότι εμείς κάνουμε έκκληση και πρόσκληση στους συναγωνιστές του ΕΠΑΜ να συνεχίσουμε το δρόμο της ενωτικής δράσης, του αγώνα ουσιαστικά, ότι δεν είναι καλό να προσπαθούμε να διαστρεβλώσουμε πράγματα και καταστάσεις και γεγονότα και δεν ξέρω, δεν μπορώ να καταλάβω τους λόγους, και ότι επίσης θα μας βρουν οι δρόμοι να περπατάμε μαζί σε κοινούς αγώνες ανατροπής, οι οποίοι γίνονται στο δρόμο και όχι στα πιστά γραφεία. Μόνο σίγουρο. Το πιο πρόσφατο. Ωραία. Χρήσιμο βίντεο για συμπεράσματα, ονοείτο. Επόμενο θέμα που απασχόλησε ολόκληρο το Πανελλήνιο. Διόδια. Αυξήσεις έως και 60%, διπλασιασμός σε ορισμένες περιοχές των σταθμών διοδίων, συγκεκριμένα στο Δήμο Οροπού, ο οποίος Δήμος είναι περικυκλωμένος, πολιορκημένος από 13, αν δεν κάνω λάθος, κυρία Μαρία, σταθμούς διοδίων. 8 διόδια έχει, αλλά οπωσδήποτε τους έχουν αφαιμάξει τους ανθρώπους εκεί. Μιλάμε για αύξηση 60% από 2,10 ευρώ, 3,35. 3,35. Μιλάμε για ένα κόστος για έναν άνθρωπο το μήνα, για να πάει και να έρθει στη δουλειά του καθημερινά. 100 ευρώ μόνο για διόδια, για να πάει και να έρθει μόνο στη δουλειά του. Δεν συζητάμε το παιδί στα φροντιστήρια, δεν συζητάμε για γιατρούς, εφορίες κτλ. Οι γιατροί πάνε και δύο φορές. Δηλαδή πάνε και πρωί και απόγευμα. Και άλλες ειδικότητες πηγαίνουν δύο φορές την ημέρα. Ένας μισθός. Είναι άγριο πια το πράγμα. Δεν υποφέρεται. Σε εξοργίζει στην κυριολεξία. Οπότε οι αυξήσεις 60% που επευλήθησαν στο κομμάτι αυτό του αυτοκινητόδρομου από τη μεταμόρφωση Αττικής στα σκάρφια της Φθιώτιδος, δηλαδή στη Νέα Οδό ΑΕ, η οποία είναι μια πολυεθνική με ισπανικά και όχι μόνο συμφέροντα,
60% τόσο τους έλειπαν. Νέα οδός, συμμέτοχος, με τη Ρεάλ Μαδρίτης. Ακριβώς. Το έχουμε αποκαλύψει αρκετές φορές, το λέμε και το ξαναλέμε. Οι κάτοικοι Οροπού, οι κάτοικοι Αθήνας πληρώνουν τους Ροναλντίνιο και όλους αυτούς τους μεγάλους παίκτες. Γεμίζουν τις τσέπες όλων αυτών. Για ζεστό χρήμα. Ναι. Άκουσα πολλές φορές τις τελευταίες μέρες τον όρο πραγματική οικονομία. Τα διόδια είναι αυτή. Ναι. Εσείς, ως πιο έμπειροι σε αυτά τα ζητήματα, τι έχετε να πείτε? Είναι το έσχος αυτό. Πληρώνουμε πρώτα απ' όλα τους 4 αυτοκινητόδρομους για παροχές μελλοντικές. Πληρώνουμε δηλαδή παρελθόν, παρόν και μέλλον. Τι να πούμε, από πού να πρωτοαρχίσουμε? Πρώτα απ' όλα... Από το 1953, όπου οι παππούδες μας και οι πατέρες μας κατασκευάσανε αυτούς τους αυτοκινητοδρόμους. Αυτοί οι δρόμοι ανήκουν στο λαό, όπως λέμε και στο σύνθημά μας, και όχι στο κεφάλαιο, τον τόπιο και το πολυεθνικό. Είναι δικοί μας οι δρόμοι. Κατέλησαν το Σύνταγμα, οι μεγαλοεργολάβοι, μαζί με το υπηρετικό πολιτικό τους προσωπικό, που είναι οι κυβερνήσεις. Από το 2007 ο Σουφλιάς, η κυβέρνηση δηλαδή της Νέας Δημοκρατίας, αλλά με τις υπογραφές και του Πασόκ και του Λάος. Εδώ να βάλουμε ένα αστερίσκο για μετά, κυρία Μαρία, το Λάος. Για το Λάος, το οποίο ο Καρατζαφέρης κόπτεται για τα συμφέροντα του λαού. Για μετά. Απορώ με το θράσος που έχουν ορισμένοι. Λοιπόν, τους χάρισαν τους εθνικούς μας δρόμους, λοιπόν, στους μεγαλοεργολάβους, στο ιδιωτικό κεφάλαιο, στα φιλαράκια τους. Πληρώνουμε τέλη κυκλοφορίας υπέρογκα, πληρώνουμε την εφορία μας, πληρώνουμε τέλη στα καύσιμα και από πάνω ζητάνε με θράσος οι μεγαλοεργολάβοι και διόδια. Και μάλιστα σε δρόμους, αναφέρουμε την Ολυμπία Οδό, που θεωρείται η μεγαλύτερη καρμανιόλα όλης της Ευρώπης, σε δρόμους που... πραγματικά είναι επικίνδυνοι για τη ζωή μας και πρέπει να μας πληρώνουν, να μας αποζημιώνουν για την ηθική και σωματική βλάβη. Όλοι θυμάστε τις τεράστιες κίτρινες ταμπέλες με τα συνθήματα που φιλοξενούν, που οι χαροκαμένες μανάδες που έχουν χάσει παιδιά, αλλά και άλλους συγγενείς τους, υψώνονται αυτές οι ταμπέλες και προειδοποιούν ότι στα επόμενα χιλιόμετρα, 2 ή 3 ανάλογα, προσοχή, γιατί συμβαίνουν θανατηφόρα ατυχήματα. Τα ίδια τους τα παιδιά, έτσι. Ακριβώς. Είναι σπαρμένοι δρόμοι με κλεισάκια. Και αυτοί συνεχίζουν οι μεγαλοεργολάβοι, γιατί αυτοί δεν ενδιαφέρονται. Ο Θεός τους είναι το ασίδωτο κέρδος. Αυτοί ενδιαφέρονται για τα κέρδη τους και τις ζημιές τους. Συνήθως έχουν κέρδη, τα οποία τα νέμονται οι ίδιοι. Και τις ζημιές θέλουν να μας τις φορτώσουν στις πλάτες μας, όπως και οι τραπεζίτες. Άλλη ομάδα, καθόλου ευκαταφρόνητη, που έχει και αυτή θεό της το κέρδος. Οπότε, το 2010, σταμάτησε, λόγω του μνημονίου, λόγω της κρίσης που βάθαινε, της οικονομικής κρίσης, σταμάτησε η δανειοδότηση, η χρηματοδότηση από τις δανείστριες τράπεζες, περίπου 41 είναι οι δανείστριες τράπεζες, του εσωτερικού της Ελλάδας και του εξωτερικού προς τους μεγαλοεργολάβους για τα δημόσια έργα. Σταμάτησαν λοιπόν γιατί δεν είχαν εγγυήσεις λόγω της οικονομικής κρίσης. Και οι εργολάβοι, οι οποίοι μας παριστάνουν ότι είναι πατριώτες κιόλας και ότι αγαπάνε το κοινό συμφέρον και ασχολούνται με τους δρόμους για να εξυπηρετήσουν το λαό, οι εργολάβοι λοιπόν μονομερώς με το «έτσι θέλω» έκαναν διακοπή των εργασιών, των έργων. Και ποιος τους είπε ότι έχουν το δικαίωμα από κάποια σύμβαση να κάνουν με το «έτσι θέλω» διακοπή των έργων? Τους το είπε αυτός ο οποίος τους αποζημίωσε και για τις καθυστερήσεις. Ακριβώς. Που μονομερώς και με δική τους ευθύνη διέπραξαν. Ακριβώς. Σταματάνε λοιπόν τις εργασίες, αφήνουν κάτω τα τσαπιά και μας γράφουν κανονικά στα παλαιότερα των υποδημάτων τους. Και δεν τελειώνουν με αυτό βέβαια. Αρχίζουν τις προσφυγές, τη μία πίσω από την άλλη, κατά της κυβέρνησης, της τότε κυβέρνησης του Γεωργάκη, για την καθυστέρηση έργου, καθυστέρηση γεγονότος. Με ευθύνη του δημοσίου, έτσι. Λοιπόν, ακριβώς. Έτσι επικαλέστηκαν. Τις προσφυγές τις κάνουν κατά του δημοσίου, δηλαδή κατά του ελληνικού λαού, και διεκδικούν υπέρογγες αποζημιώσεις, εν μέσω κρίσης. Τόσο πολύ τους έπιασε ο πόνος για το λαό που μας έλεγαν τόσο καιρό και ενδιαφέρονται για την ασφαλή μας μετακίνηση,
που ζητάνε υπέρογκες αποζημιώσεις λοιπόν. Ο Γιωργάκης, κατά πολύ περίεργο λόγο, ο οποίος εξηγείται κιόλας, γιατί ήταν εν μέσω μνημονίου με το βρόχο στο λαιμό, τους απαντάει η τότε κυβέρνηση ότι δεν μπορούμε να δεχθούμε, ας πούμε, αυτές τις προσφυγές, δεν δεχόμαστε να σας πληρώσουμε, να σας αποζημιώσουμε, γιατί δεν υπάρχει μία και γιατί είναι παράλογα αυτά που κάνετε και γιατί δεν φταίει το δημόσιο για τις καθυστερήσεις, αλλά οι δανείστριες τράπεζες πρώτα απ' όλα. Και εκτός αυτού, επειδή δεν ήθελε να θίξει κιόλας τις δανείστριες τράπεζες αλίμονο, φταίτε εσείς οι μεγαλοεργολάβοι, οι οποίοι τις συμβάσεις παραχώρησης του 2007, του Σουφλιά, που έγινε ανάμεσα στους εργολάβους και στο Σουφλιά, τις έχετε καταπατήσει πολλές φορές. Αυτό το πράγμα είπε. Και μάλιστα έχετε αναθεωρήσει και αναδιαμορφώσει πάρα πολύ το αρχικό σχέδιο. Και κάνετε ό,τι θέλετε με δύο λόγια, τις απολωτριώσεις, τα αρχαιολογικά ευρήματα. Οπότε όλα πηγαίνουν αλυσίδα μετά οι καθυστερήσεις και δεν φταίμε εμείς ως δημόσιο. Άρα δεν το δεχόμεθα αυτό που λέτε τον ισχυρισμό και θεωρούμε ότι οι προσφυγές σας είναι καταχρηστικές και αντισυμβατικές. Πολύ ωραίο ο Γιωργάκης μας τα είπε τότε, είναι για να γελάς βέβαια. Δεν το πίστευε. Λοιπόν, οπότε συνεχίζουν αυτές το βιολί τους. Το 2011 είχαμε και το νόμο του ΡΕΠΑ, που έκανε την άρνηση πληρωμής 2-2 ως παράβαση του κώδικα οδικής κυκλοφορίας. Και όχι μόνο, μέσα στην ίδια τροπολογία πέρασε και διαγραφή πολεοδομικής παράβασης, βεβαίως, σύμφωνα με την οποία η πολεοδομία Καπανδρατίου τελεσίδικα επέβαλε 22 εκατομμύρια ευρώ και άμεσα κατεδαφιστέα όλα τα κτίρια παράπλευρα, τα βεβαίως, ότι ήταν παράνομα τα κουβούκλια, παράνομα τα τσαντήρια. Και τώρα μας κλαίγονται επειδή κάει και ένα από τα τσαντήρια τους. Κάποιες λαμαρίνες. Θα περάσουμε και σε αυτό. Ναι, τώρα μας κλαίγονται. Αφού είναι παράνομα πρώτα-πρώτα. Έπρεπε να τα είχαν πάρει τα τσαντήρια τους και να πάνε στο καλό. Μην πούμε τίποτα χειρότερο. Λοιπόν, τελικά έρχεται το 2013 που η συγκυβέρνηση, η τρικομματική κυβέρνηση, κάθεται, τους αγκαλιάζει πάλι τους μεγαλοεργολάβους και αποφασίζει να τους αποζημιώσει τελικά. Χρυσές αποζημιώσεις ονομάστηκαν. Συγκεκριμένα για την Ολυμπία Οδό, την μεγαλύτερη Καρμανιόλα, δώσανε 223 εκατομμύρια, εκτός από τα 26 εκατομμύρια τα οποία είχαν δώσει λίγο πριν, για διόδια που δεν μπήκαν και που αν έμπαιναν θα έπαιρναν λεπτά. Τους αποζημιώσαμε λοιπόν και για διόδια που θα έμπαιναν στο μέλλον. Και για διόδια τέλη τα οποία δεν μπόρεσαν να εισπράξουν επειδή λόγω του γεγονότος καθυστέρησης, δηλαδή λόγω της δικής μας ευθύνης, του λαού, δεν μπήκαν τα διόδια και έτσι δεν τα εισέπραξαν. Εκτινάσεται η λογική. Εκτινάσεται η απλή λογική του ανθρώπου. Και ευχέστες, σύμφωνα με τις οποίες επανακινούνταν. Βεβαίως, τον Απρίλιο λοιπόν του 2013, μετά αφού υπέγραψαν αυτές τις χρυσές αποζημιώσεις, όχι μόνο στην Ολυμπία Οδό, αλλά και στη Νέα Οδό, για να φτιάξει την Ιωνία Οδό, έδωσαν 106 εκατομμύρια. Να το πούμε αυτό, κύριε Μαρία, τι σημαίνει να φτιάξει η Νέα Οδός, την Ιωνία Οδό. Τι ακριβώς σημαίνει. Πληρώνουμε τώρα για κάτι που θα φτιάξει στο μέλλον για κάποιον άλλο δρόμο. Σαν να μπαίνουμε, πάμε να πάρουμε μία τυρόπιτα, είναι το τυροπιτάδικο έτοιμο και πρέπει να την πληρώσουμε τώρα να φάμε του χρόνου την τυρόπιτα. Δηλαδή, κάτοικοι του Δήμου Οροπού, κάτοικοι οι οποίοι μένουν πλησίων στη Χαλκίδα στην Αθήνα, πληρώνουν για το δρόμο που θα κατασκευαστεί αντίριο Ιωάννινα. Ναι. Ωραία. Ναι, είναι γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλές θεωρίες νεοφιλελεύθερες. Αλλά ντάλλον είναι. Οι οποίες λένε ότι ο χρήστης πρέπει να πληρώνει, ναι, τη φορά του δρόμου κτλ. Και, ναι, και φέρναν και παράδειγμα, θυμάμαι, τη γιαγιά στη Σάμο, ναι, η οποία, ναι, για ποιο λόγο μέσα από την εφορία να πληρώνει τους δρόμους που δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ. Ναι, ναι, ναι. Εμείς αυτή τη στιγμή, εμείς σχηματικά, πληρώνουμε δρόμους που μάλλον δεν θα χρησιμοποιήσουμε ποτέ στη ζωή μας. Ποτέ. Πληρώνουμε. Προπληρώνουμε. Έτσι τζάμπα τους πληρώνουμε. Αυτή είναι η τζάμπα μάγκες και η τζάμπα επιχειρηματίες. Να πούμε το ποσοστό επένδυσης. Πόσο βάζει ο ελληνικός λαός, πόσο βάζουν οι δανειστές τους. Αυτοί βάζουν ούτε 10%. Πλέον το δημόσιο δεν θα προσποριστεί ούτε το ποσοστό που έπρεπε να παίρνει από τα διόδια τέλη, από τα τέλη διόδια. Το έχει ξεπεράσει αυτό, τους τα έχει χαρίσει
μέχρι το 38. Και, και πέρυσι δεν είχαν αποδώσει και ΦΠΑ. Ναι, τίποτα, τίποτα, δεν υπάρχει. Εν τω μεταξύ, θυμάστε κάτι έλεγχοι που γίνανε για τις ασυδοσίες των εργολάβων. Τους ακούτε τώρα, πάνε, τελειώσανε. Δεν ακούγεται τίποτα. Θα πούμε και γι' αυτό, για τη διαφθορά η οποία είναι στο ύψιστο σημείο. Να φέρουμε για παράδειγμα την Αττική Οδό. Ένας δρόμος ο οποίος κόστησε, τα έχετε γραμμένα, ένα δις σχεδόν ευρώ. Ακριβώς. Η Αττική Οδός είναι μεγάλο σκάνδαλο και μάλιστα το ανέφερε και ο Κεφαλογιάννης, φανταστείτε, της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος είπε ότι όντως, ενώ δεν παραδεχόταν τίποτα βέβαια, λίμωνο, αλλά για την Αττική Οδό που ήταν εξόφθαλμο το σκάνδαλο και για αυτούς τους ίδιους, παραδέχτηκε, καθώς και για το αεροδρόμιο, παραδέχτηκε ότι για τα δύο αυτά έργα έγιναν μεγάλες υπερτιμολογήσεις στην κατασκευή και στήχησε ο Κούκος Αηδώνη. Και τιμωρήθηκε κανένας. Μπήκε κανένας σε φυλακή υψίστης ασφαλείας. Οδηγήθηκε στον Κουαντάναμο κανένας από δάφτους. Όχι βέβαια. Λοιπόν, εκείνη η θέση τους. Αντίθετα, 1 εκατομμύριο ευρώ την ημέρα, κατά η Αττική μέσο όρο, ίσπραξη η Αττική Οδός. Μεγάλο σκάνδαλο. Μέσα λοιπόν. Στον 1,5 πρώτο χρόνο ακριβώς. Έγινε απόσβεση του έργου του ενός δις. Έπρεπε να έχει αποδοθεί στον ελληνικό λαό, στο δημόσιο. Δηλαδή. Και όπως είπατε, 30 κάτι χρόνια εκμετάλλευσης, ναι, ναι. Δεν μιλάω παραχώρησης, μιλάω εκμετάλλευσης ενός δρόμου, ενός λαού από έναν ιδιώτη. Με μόνο σκοπό τα κέρδη. Ναι. Ακούσαμε μάλιστα, το έχουμε πάρα πολλές φορές αναλύσει και στις ημερίδες μας, ότι η Αττική Οδός κάνει και μία κομπίνα εσωτερική μέσω των θηγατρικών της εταιρεών, όπου δεν φαίνονται κέρδη. Ζημιογόνες ότι είναι. Έτσι. Τότε δεν τα παίρνουν τα τσαντέρια να φύγουν, αφού δεν έχουν όφελος, τι να κάνουν. Και, ακούσαμε και πρόσφατα ότι θα επεκταθεί και η Αττική Οδός, ώστε να μπει και ακόμα πιο μέσα εντός εισαγωγικών, να φανεί μεγαλύτερη ζημιά, να μεγαλύνουν μεγαλύτερα τα έξοδα, για να μην μπορούμε να δικαιολογήσουμε ότι αυτή, σύμφωνα με τη σύμβαση παραχώρησης, επιστρέφεται η Αττική Οδός όταν αποσβεστεί το έργο στα χέρια του δημοσίου. Αυτός ο έλεγχος λοιπόν έγινε επιφανειακά, ίσα που ξύσαμε την επιφάνεια. Δεν ξέρουμε τι γίνεται μέσα στην Αττική Οδό. Okay. Κάθε εξάμηνο ακούμε ότι θα το σκαλίσουμε, θα το βρούμε, θα κάνουμε λογιστικούς ελέγχους κτλ. Ναι, τίποτα, τίποτα δεν γίνεται. Και το μόνο που βλέπουμε είναι ένας αόρατος τροχονόμος. Να τρέχει το λαό στα αστυνομικά τμήματα. Κόρακα, σκορά, κουμάτι δεν βγάζει. Είναι μαζί, είναι ενωμένο. Ένα κουβάρι συμφερόντων. Είναι συγκοινωνούντα δοχεία με βρώμικα νερά. Έτσι συνηθίζω να το λέω. Ένα κουβάρι συμφερόντων, το έγραψαν και πρόσφατα οι εφημερίδες, που είναι επιχειρηματίες, μεγαλοεργολάβοι, ΜΜΕ, τα μεγάλα ΜΜΕ, είναι οι τραπεζίτες, είναι δηλαδή οι πολιτικοί, ψηλά ιστάμενα πολιτικά πρόσωπα και επίσης και μέρος των δικαστικών. Να το ονομάσω, κυρία Μαρία, αυτό. Κουβάρι, να το ονομάσω ταξική αλληλεγγύη. Πολύ καλό. Έχουν ταξική αλληλεγγύη οι τραπεζίτες, οι μεγαλοεργολάβοι, οι εφοπλιστές μεταξύ τους. Αυτό το οποίο ο λαός, ο ένας απέναντι στον άλλον, κατηγορεί το συναγωνιστή για φιλανθρωπία και όχι για αλληλεγγύη, χωρίς ο ίδιος να την προσετερίζεται ως έννοια ούτε ως πράξη, ναι. Την βλέπουμε από τους από πάνω, στον ύψιστο βαθμό. Ακριβώς. Κατανοούν απόλυτα ότι τα συμφέροντα του ενός, και ας φαίνονται αντίθετα με τα συμφέροντα του αλλουνού, δυστυχώς είναι κοινές συνισταμένες προς το ίδιο στόχο, το κέρδος. Βέβαια μεταξύ τους αλληλομισούνται γιατί έχουν ένα ανταγωνισμό ποιος θα βγάλει τα περισσότερα κέρδη. Μην φανταστείτε ότι. Αλλά το κοινό συμφέρον τους ενώνει. Ας πούμε, πριν από ένα χρόνο βγήκαν και διάφορες μάλλον το Stern και το Reuters, τα οποία είχαν στείλει εδώ ανταποκριτές για να δούνε και για να δουν από κοντά, να πάρουν και συνεντεύξεις στους εδώ ας πούμε μπομπολέους, να τους πούμε συσσαγωγικά, και να τους κατακρίνουν πόσο διεφθαρμένοι είναι κλπ. Γιατί απ' έξω μπομπολέοι του εξωτερικού ήταν πιο υγιής ας πούμε μερίδα του καπιταλισμού, της καπιταλιστικής τάξης και δεν αξίζουν αυτοί. Αυτό το έκαναν στην μάχη τους, έχουν πόλεμο μεταξύ τους για τα κέρδη και όσο τους χρησιμοποίησαν ήταν καλά, γιατί και οι επιχειρηματίες εδώ, οι βιομήχανοι αλλά και οι εργολάβοι κλπ. Από την πίσω πόρτα, αυτό το είχε καταγγείλει ακόμη και ο Μπένι, από την πίσω πόρτα ο Σέβα, ας πούμε, κάρφωνε στην Τρόικα ότι κοιτάξτε να δείτε, πολύ μεγάλη είναι η μισθή στον ιδιωτικό τομέα, φανταστείτε, η μισθή της πείνας.
και πρέπει να τους κατεβάσουμε. Στο Κοσμάκι βέβαια έλεγε, μα τι σχέση έχει το δημοσιονομικό έλλειμμα και το χρέος με τους μισθούς των εργατών και των ιδιωτικών υπαλλήλων, ίσα ίσα, αν τους έχουμε σε καλά επίπεδα τους μισθούς, υποκρινόντουσαν. Τότε θα αποδίδουν περισσότερο οι εργαζόμενοι μας και αλίμονο. Και τελικά μάθαμε και από τον ίδιο το Βενιζέλο, όταν σε μια στιγμή που τσακώνονταν μεταξύ τους το πολιτικό προσωπικό, μάθαμε ότι από την πίσω πόρτα ο ΣΕΒ αλλά και οι μεγαλοεργολάβοι εκάρφωναν τους υπαλλήλους τους και τους μισθούς που έπαιρναν, προκειμένου να πέσουν οι μισθοί όπως και έπεσαν τελικά. Τέτοια υποκρισία. Λοιπόν, οπότε η τρικομματική κυβέρνηση το 2013 πήγε και έδωσε ένα επικοινωνιακό σόου επί εδάφους Καρμανιόλας, δηλαδή της Ολυμπίας Οδού, φόρεσαν εκεί πέρα τα φωσφοριζέ γυλαίκα, βάζοντας Ολυμπία Οδός απάνω, τα δανείστηκαν από τη Μωρεάς. Τους φέρανε έτσι, πήρανε, μπράβο, το άλλο έργο. Τους φέρανε, πώς φέρουνε τους ηθοποιούς, θυμάστε τα μπουλούκια, εσείς είσαστε μικρά παιδιά, τα μπουλούκια που πήγαιναν στην επαρχία και δίνανε παραστάσεις κλπ, άλλαζαν ρούχα, φορούσαν κάποια άλλα. Και το ίδιο έκαναν, μας έστησαν λοιπόν ένα σοου επικοινωνιακό, μια φιέστα, μοστράρισαν τα μούτρα τους στην φιέστα αυτή, κόψανε κορδέλες και χαρήκανε και να σου τα χαμόγελα και όλα ωραία και καλά, ήταν ο Σαμαράς, ήταν ο Βενιζέλος, ήταν από την, ο Τσούκαλης από την Δημάρ, γιατί τότε ήταν η τρικομματική κυβέρνηση, ήταν ο Καλογιάννης, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης, ήταν ο Χατζηδάκης, ο Υπουργός Ανάπτυξης, και όλη η κουστοδία ήταν εκεί και χειροκροτούσε ο ένας τον άλλον, γιατί γινόταν η επανεκκίνηση των έργων, η οποία βέβαια είχε καλοπληρωθεί μερικές εβδομάδες, ένα μήνα περίπου πιο πριν, με τις αποζημιώσεις της Χρυσάς που είπαμε πριν, λόγω καθυστέρησης των έργων. Ο Δε Σαμαράς είχε πει ότι δεν μπορούμε να μην τους τις δώσουμε τις αποζημιώσεις, γιατί θα μας τρέχουν σε δικαστικές περιπέτειες, αγώνες δηλαδή δικαστικούς, με αμφίβολα αποτελέσματα, τα οποία μπορεί να είναι τέτοια εις βάρος μας και εις βάρος εσάς του λαού, που θα πέσουμε και έξω από τον προϋπολογισμό και τελικά ποιος θα τα πληρώσει αν πέσουμε και έξω από τον προϋπολογισμό? Ο λαός. Καθίστε λοιπόν στα αυγά σας, να τους δώσουμε λοιπόν και εμείς τα λεπτά, να αρχίσουμε την επανεκκίνηση, η οποία επανεκκίνηση δεν έχει γίνει ακόμη. Υποτίθεται τώρα την μετέθεσαν και την έχουν πάει Απρίλη. Μας δουλεύουν ψιλόγαζοι οι άνθρωποι. Και έτσι δεν επανεκκίνησαν τα έργα, μας κορόιδεψαν πάλι. Είναι επαγγελματίες ψεύτες, είναι οι σπεσιαλιτέ τους αυτοί, το πιάτο τους, το πρώτο, το δεύτερο, όλα και το επιδόρπιο είναι το ψέμα. Ψέμα και κλοπή. Κλοπή του πλούτου που παράγει ο λαός. Όμως ο λαός, αυτός ο κοιμόμενος γίγαντας, mm-hmm. που τόσο καιρό ως κίνημα διοδίων, δεν μιλάω για το κίνημα δεν πληρώνω, mm-hmm. μιλάω για το ευρύτερο κίνημα κατά των διοδίων, φαίνονταν να έχει πέσει σε μια λύθη, φαίνονταν να έχει πέσει σε έναν ύπνο, να τρώει κουτόχαρτο, λαϊκιστή. Είδαμε ότι ξύπνησε. Ακριβώς. Με αυτή την αφορμή, το 60% αύξηση, είδαμε κινητοποίηση στα δίδια της μαλακάς σας. Και όχι μία απλή κινητοποίηση, είδαμε πυρπόληση και καταστροφή ενός κουβουκλίου. Είδαμε τεράστια διαδήλωση 2,000 ατόμων στις Αφίδνες και είδαμε να θορυβούνται όλα τα ανώτερα κλιμάκια. Ακριβώς. Ο Χρυσοχοΐδης είχε υποσχεθεί ότι δεν θα γίνει αύξηση. Δύο μήνες πριν. Όχι δύο χρόνια πριν. Δύο μήνες πριν. Δεν παίζονται το ψέμα τους. Δηλαδή, δεν θα το, αφού μένει στο γυαλί, στο μέσον, που το λατρεύουν κιόλας. Το μέσον. Και τώρα βγήκε. Γιατί δεν το βουλώνετε, να μην πείτε τίποτα. Ως μαρκετίστας των ιδιωτικών εταιριών, των μεγαλοεργολάβων, να πασάρει πακέτα φθηνότερα, στις δύο πίτσες ή μία δώρο, για τους κατοίκους οροπού. Για τους κατοίκους, ότι θα μείνει το προηγούμενο. Είναι του Χότζα. Του Χότζα το ανέκδοτο πάλι. Το βρίσκουμε συνέχεια μπροστά μας. Του Χότζα. Λοιπόν. 2-10 θα μείνει, δεν θα είναι 3-35. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χρυσοχοΐδη. Ήμουνα χρόνια κάτοικος και εργαζόμενος ακόμα στην ευρύτερη περιοχή των Αφιδνών. Έχω πάρα πολλούς γνωστούς φίλους, μεγάλη επαφή με την τοπική κοινωνία. Για πάρα πολύ καιρό άκουγα τους ντόπιους να ζητάνε ως ίστατη λύση σε αυτό το πολύ δυσβάσταχτο πρόβλημα κάρτες ελευθέρας. Ακριβώς. Εμείς ως κίνημα Δεν Πληρώνω είχαμε αντιταχθεί σε αυτό, αλλά βλέπουμε κάτι πολύ ευχάριστο. Την τελευταία εβδομάδα μετά από αυτά, όταν νιώσανε την κοροϊδία στο πετσί τους, όλοι λένε δεν θα πάρω κάρτα, δεν θα κάτσω να με κοροϊδέψουν. Πολλοί από αυτούς δίναν συγχαρητήρια
στους διαδηλωτές, στην τοπική κοινωνία, ναι, στο λαό, ναι, που πήραν και καταστρέψανε. Το είδα. Τα κουβούκλια. Το είδα, γιατί και εγώ μένω στις Αφίδινες και το είδα τόσα χρόνια. Έτσι. Παλεύουμε εκεί. Βρεθήκαμε πολλές φορές, συγγνώμη κύριε Μαρία, ναι, 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 και κάτω από προβοκατόρικες ερωτήσεις τώρα τις τελευταίες μέρες από δημοσιογράφους ή από και, mm-hmm. και φίλους εντός εισαγωγικών mm-hmm. του κινήματος, αν καταδικάζουμε εμείς τη βία, την πυρπόληση των, των κουβουκλίων. Και ρωτώ εγώ τώρα. Εμείς καταδικάζουμε τις αυξήσεις των διόδιων. Έτσι. Και τα διόδια τα ίδια. Τελείωσε τα διόδια. Τα κουβούκλια, τα γραφεία, όλα αυτά τα υπάρχοντα των μεγαλοεργολάβων εκεί, να τα πάρουνε και γρήγορα κιόλας και να πάνε όπου θέλουνε να επενδύσουνε, δεν μας ενδιαφέρει, να τα πάρουνε να ελευθερωθούν οι δρόμοι από την κατάληψη, την παράνομη που έχει γίνει από τους μεγαλοεργολάβους, να ελευθερωθούν οι κάτοικοι γιατί βρίσκονται σε καθεστώς σκλαβιάς, σαν να έχει γίνει μια απαγόρευση της κυκλοφορίας είναι πρώτα απ' όλα, γιατί λόγω και της κρίσης δεν μπορεί να μετακινηθεί ο κόσμος. Λοιπόν, μπορεί να μετακινηθεί μέσω του παραδρόμου, του δολοφονικού παραδρόμου, ναι, όπου έχουμε θρηνήσει, έχουμε, ναι, γνωστούς, ναι, ναι, έχουμε φίλους, βεβαίως, θύματα, ανάπηροι. Άπειρα ατυχήματα έχουν γίνει, τα οποία τα αποκρύπτουν δολίως, τα βλέπετε πουθενά, και όμως αφού τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας όταν πηγαίνουμε από τον παράδρομο, τα βλέπουμε μπροστά στα μάτια μας. Νταλίκες να κρέμονται από την Εθνική, εκεί στο γνωστό το σημείο του στρατοπέδου, ναι, 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 στην Κατηφόρα. Να διπλώνουν νταλίκες μπροστά μας, να είναι οι παράδρομοι του θανάτου, λέγονται αυτοί. Και έτσι θέλουν να μας πρόξουν όλους τους παραδρόμους. Τώρα κιόλας με τις αυξήσεις θα αυξηθεί η κίνηση στους παραδρόμους. Ήδη, γιατί, όχι θα, ήδη. Μιλάμε για ουρές ορών, έτσι. Ουρές. Επικίνδυνοι δρόμοι. Δεν τους ενδιαφέρει αν ζήσουμε ή αν πεθάνουμε. Τους ενδιαφέρει να πέσει ο παράς στους δρόμους μας. Παραβαίνουν το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Συντάγματος, που μιλάει για την ελεύθερη μετακίνηση των πολιτών στη χώρα τους. Και μάλιστα βάζουν και μπάρες, επίσης κάτι παράνομο, που είναι ένα εμπόδιο που γκρεμοτσακίζεται ο πολίτης πάνω στις μπάρες και δημιουργούν αυτές οι μπάρες ψυχολογική καταπίεση, ώστε και εξαναγκασμό να πληρώσεις. Αυτό είναι διαφορά ανάμεσα σε δύο ιδιώτες, που βέβαια με νόμους διαδοχικούς το έχουν κάνει, πώς να το πω, σαν να έχουμε σεκιουριτάδες στο γραφείο μας, στο ιδιωτικό, που τους πληρώνουν ο λαός, το δημόσιο. Σαν να βάλω εγώ στο ιατρείο μου ένα σεκιουριτά απ' έξω και όποιος δεν πληρώνει, να πληρώνει πρόστιμο, να τον κρατάμε εκεί πέρα, να μην τον αφήνουμε να φύγει κλπ. Να του στερούμε την ελευθερία. Έτσι λοιπόν, είδαμε και τα αντανακλαστικά κράτους και κεφαλαίου άμεσα, την επόμενη κιόλας μέρα, μετά από τις διαδηλώσεις σε Μαλακάσα και Αφίδνες. 9 πολίτες, δημότες Οροπού. Συνέλαβαν. Δήμαρχος, 3 αντιδήμαρχοι, 2. Έτσι, και 2 πολίτες, αν δεν κάνω λάθος, σύνολο 9. Και του συλλόγου των ποντίων, ο εκπρόσωπος κλπ. Να συλλαμβάνονται. Συνέλαβαν για φρονηματικούς λόγους βέβαια, γιατί θέλουν να φοβήσουν το λαό, έτσι, να σκύψει το κεφάλι και να υπομένει κάθε απόφασή τους. Αυτόφορη διαδικασία, ναι, γαδά, βεβαίως, ευελπίδων. Ναι, ναι, ναι. Το κίνημα δεν πληρώνονταν εκεί. Εκατοντάδες, χιλιάδες μπορώ να πω, και στο άνοιγμα των Αφιδενών. Και στο άνοιγμα, έτσι, των Αφιδενών. Έχουμε βίντεο από την, από την διαδήλωση των ευελπίδων, όπου τελικά αφέθησαν χωρίς να απαγγελθούν κατηγορίες, με την, ναι, απειλή που σκουλήσαν το δάχτυλο. 3 Απριλίου, έτσι, θα γίνει η δίκη. Διενεργείται. Αλλά πλημελητικά είναι τα παραπτώματα τώρα, γιατί οι κατηγορίες ήταν βαριές. Κακογηματικές ήταν οι κατηγορίες. Φανταστείτε δηλαδή, τους είχαν φορτώσει κατηγορία ακόμη και για ανθρωποκτονία συζητιόντανε. Απόπειρα. Να το πούμε γι' αυτό. Να το πούμε γι' αυτό. Ναι. Η νέα οδός απέτησε από τους υπαλλήλους της, όποιος εξέλθει από το κουβούκλιο που θα κατέστρεφαν οι διαδηλωτές, ήξερε η νέα οδός προθέσεων διαδηλωτών, θα απολυθεί. Και οι τρεμάμενοι οι υπάλληλοι, για να μην χάσουν το μεροκάματο, μένανε μέσα στα κουβούκλια να αντιμετωπίσουν αυτοί ως προμετωπίδα, ως ασπίδα, την οργή του λαού. Ο ιδιώτης, ακόμα και εκεί, δεν έχει τα κότσια, έτσι, να αντιμετωπίσει τη λαϊκή οργή. Και ίσα ίσα που οι διαδηλωτές, από ό,τι μάθαμε, ήταν ευγενέστατοι προς την κοπέλα του συγκεκριμένου κουβουκλίου και την έβγαλαν ειρηνικά κλπ. Αλίμονο. Λοιπόν, και έγινε αυτό που έγινε και για κάποιες λαμαρίνες εκεί που κάηκαν, εκεί καίνε ολόκληρες περιοχές. Τουριστικά
Εκμηδενίζονται οι περιοχές αυτές, καταστρέφονται. Έσπασε το μαχαίρι του δολοφόνου και φταίει το θύμα. Ακριβώς. Όχι μόνο για τους κατοίκους που μένουν εκεί και πηγαίνουν-έρχονται εκτός οροπού, για τις δουλειές τους, για τα σχολεία τους, για οτιδήποτε, αλλά και για τους επισκέπτες που πηγαίνουν εκεί. Θα το σκέφτονται πώς θα πάω εγώ στον οροπό τώρα να κάνω τον μπάνιο μου, δεν πάω κάπου αλλού. Μαραίνονται οικονομικά. Άρα καίγονται, καίγονται οι ανθρώπινες ζωές και. Τους έπιασαν κροκοδίλια δάκρυα, καλά τα παπαγαλάκια, κλαίγανε και οδύρονταν, κινδύνευσαν ζωές, κάνανε, δεν ντρέπονται. Ενώ μέχρι τώρα μούγκα για το κάψιμο ολόκληρων των ζωών αυτών των ανθρώπων όλης της περιοχής του οροπού, και δεν λέμε μόνο για τον οροπό, όλη η Ελλάδα είναι όλη έτσι. Ελλάδα, όλη, όλη Ελλάδα. Ελλάδα. Οι περιοχές κάτω στην Ολυμπία οδό, εκεί στο Μόλο που έχουμε τους συναγωνιστές, άνοιξαν και όλα στην Τραγάνα σήμερα. Οι συναγωνιστές μας εκεί και με τον κόσμο. Και με αγρότες άκουσα. Και αγρότες και λοιπά. Εκεί η περιοχή της Τραγάνας. Άλλοι από το Μόλο, συναγωνιστές μας ήρθαν και λοιπά. Και άνοιξαν τα διόδια. Μπράβο τους. Δύο ολόκληρες ώρες άνοιξαν τα διόδια. Λοιπόν, μην καμπτόμεθα από τις απειλές ότι είναι παράνομο να κάνουμε κατάληψη του οδοστρώματος και ιστορίες για γρίους. Κρατάμε πάρα πολύ καλά και τα μυαλά μας και τις πράξεις μας. Ώστε να προστατεύουμε, ακόμη και τα φωσφοριζέ γελεκάκια φοράμε. Να προστατευόμεθα και εμείς και οι πολίτες. Και δεν έχει γίνει το παραμικρό ατύχημα. Με απόλυτο επαγγελματισμό. Ακριβώς. Το παραμικρό ατύχημα δεν έχει γίνει. Με απόλυτη σοβαρότητα. Και τα ατυχήματα έχουν γίνει από εκεί, από τα διόδια, από τις μπάρες που έχουν. Έχει γκρεμοτσακιστεί ο κόσμος. Από την μπάρα που κατεβαίνει και έχει σπάσει μπαρμπρίς και έχουν γίνει χιλιάδες μηνύσεις. Από εκεί γίνονται τα ατυχήματα. Δεν γίνονται από τα ανοίγματα των διοδίων που ξυπνάει το μυαλό του λαού να διεκδικήσει αυτά που δικαιούται, δηλαδή τα αυτονόητα, να κυκλοφορεί στο δρόμο, στο δρόμο του, στο δρόμο των παππούδων και των πατεράδων τους. Λοιπόν, το κίνημα δεν πληρώνω σε συνεργασία. Πολύ σωστό αυτό ακριβώς. Ο αγώνας συνεχίζεται. Το κίνημα δεν πληρώνω σε συνεργασία με τις τοπικές κοινωνίες, με τις δημοτικές αρχές, όσες θέλουν να παλέψουν και έχουν την καλή διάθεση και την ταξική συνείδηση γι' αυτό. Εξαγγέλνουμε κινητοποιήσεις από εδώ και πέρα. Ήδη ψιθυρίζεται φήμες για το επόμενο Σαββατοκύριακο στις Αφίδνες. Θα ανακοινωθεί εν καιρό, γιατί όχι και ως έκπληξη, να μην τους προετοιμάσουμε από τόσο νωρίς. Να περάσουμε. Πείτε, όχι, απλώς μια κουβέντα. Δεν ξέρω αν το ξέρει ο κόσμος. Οι νέες αναθεωρημένες αυτές συμβάσεις του ΕΣΚΟΥΣ δεν τους έφταναν οι παλιές του 2007, οι οποίες είναι επέσχυντες. Και όλα τα σημεία είναι αντιδημοκρατικά και αντισυνταγματικά που περιλαμβάνονται μέσα. Οι νέες λοιπόν αναθεωρημένες συμβάσεις που έγινε τώρα πρόσφατα, που ψηφίστηκαν, πρικίζουν τους μεγαλοεργολάβους με 2,2 δις έξτρα επιπλέον. Τώρα 2,2 δις, ενώ έχουν λάβει συγκεντρωτικά 1,3 δις από διόδια από το 2008 έως το 2013. Το σκάνδαλο ποιο είναι, αυτά τα 2,2 δις, από πού θα μας έρθουν, από τον ουρανό? Από τους κατοίκους Κεφαλονιάς που πήραν 600 ψώρο ευρώ, με τα 1000 ζόρια θα μας τα πει και ο Ανδρέας μετά, από την Επιτροπή Κεφαλονιάς. Βάλανε το χέρι τους στο ΝΕΣΠΑ, για τους ανέργους, για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση, γεια, και από εκεί θα πάρουν τα λεπτά, δηλαδή από τους ανέργους, γιατί ο ΕΣΠΑ προοριζόταν κυρίως για αυτούς. Και θα τα βάλουν στις τσέπες, τις γεμάτες, τις ξεχυλισμένες από λίρες των μεγαλοεργολάβων. Μέχρι εκεί φτάνει η βρωμιά του συστήματος, συναγωνιστές. Λοιπόν, αν είμαστε και έτοιμοι, να περάσουμε στο επόμενο βίντεο από τα δικαστήρια Ευελπίδων, όπου αφέθησαν ελεύθεροι οι 9 δημότες οροπού. Το κίνημα δεν πληρώνω σε ένδειξη αλληλεγγύης, την τονίζω αυτή τη λέξη ειδικά σήμερα, ήταν εκεί. Από τους μεγαλοεργολάβους, τους συγκεκριμένους και όχι μόνο,
διώκεται. Υπάρχει μια μεγάλη βιομηχανία διώξεων, όπου οι μεγαλοεργολάβοι, με τη σύμφωνη γνώμη του υπηρετικού πολιτικού προσωπικού, προσπαθούν να αποκεφαλίσουν το κίνημα αυτό κατά των εσχρών βιομηχανίων και να θεμάξουν στην κυριολεξία το λαό. Ένα λαό φτωχοποιημένο που ήδη στενάζει από την οικονομική κρίση. Οι μεγαλοεργολάβοι, φαίνεται, είναι ο μόνος κλάδος, τάξη πλέον, που πρέπει να μην υφίστανται τις επιδράσεις της οικονομικής κρίσης. Δεν πρόκειται να μας κάψουν το ηθικό. Όσες μηνύσεις και αν μας βάλουν στην πλάτη μας, γιατί έχουμε το δίκαιο με το μέρος μας. Λοιπόν, άμεση απελευθέρωση των διωκόμενων. Είναι άνθρωποι οι οποίοι είναι της διπλανής πόρτας, αρχίσαν από τους αιρετούς για να συνεχίσουν με τους ανθρώπους τους καθημερινούς. Θέλουν να φοβηθεί ο λαός του Ουρουπού, να κάτσει πάλι στους καναπέδες του, αλλά αυτή τη φορά να είναι σίγουροι ότι δεν θα τους ικανοποιήσει ο λαός του Ουρουπού, όπως και ο λαός όλης της Ελλάδας. Ο αγώνας συνεχίζεται ακόμη πιο δυνατό. Η αποτίσιμο ότι η δικαιοσύνη είναι υψηλότατες. Παρ' όλα αυτά, η δικαιοσύνη δυστυχώς τον τελευταίο καιρό δεν στέκεται στο ύψος των περιστάσεων. Το έχουμε δει αυτό και με το κίνημα Δεν Πληρώνω, το οποίο έχει δεχτεί άπειρες διώξεις από τους μεγάλους εργολάβους. Ελπίζουμε ότι το ίδιο δεν θα συμβεί στην παρούσα περίπτωση, όπου 9 συναγωνιστές πλέον αιρετοί της τοπικής αυτοδιοίκησης διώκονται από το κράτος το οποίο διευθύνουν οι μεγάλοι εργολάβοι και δεν έχουμε καμία ψευδέστηση γι' αυτό. Πιστεύουμε ότι το δίκαιο μας δεν θα το βρούμε σε αυτές τις αίθουσες, αλλά στον δρόμο και γι' αυτό είμαστε καθημερινά σε αυτόν. Το κίνημα Δεν Πληρώνω θα συνεχίσει να είναι στους δρόμους και παρά αυτές τις τρομοκρατικές διώξεις του ευρύτερου λαϊκού κινήματος, ακόμη πιο αποφασισμένο, γιατί πραγματικά αυτές οι αυξήσεις αποτελούν σκάνδαλο πάνω στο ήδη προηγούμενο σκάνδαλο που υπήρχε, σκάνδαλο στο τετράγωνο δηλαδή. Είμαστε διατεθειμένοι να τρέψουμε τα σχέδια αυτά στον δρόμο. Καλούμε όλο τον λαό των Αθηνών αλλά και όλη τη Ελλάδα, που το κίνημα Δεν Πληρώνω πραγματικά να ζωπηρώνεται σε κάθε χωριό και σε κάθε πόλη, να δώσει τον υπερπάντων αγώνα πλέον, γιατί τα διόδια αυτό που αποτελούν πλέον είναι η δυναμόπλαιο σπάθη, η οποία μα αποκλείει από τι μετακινήσει μα, από το αναφέρετο δημοκρατικό και συνταγματικά κατοχυρωμένο δικαίωμά μα στην ελευθερία. Εγώ πληρώνω 4 φορές την ημέρα. 2:10, 3:35 σήμερα. Γιατί? Ας βγει κάποιος κρατικός λειτουργός να μου πει γιατί πληρώνω τα διόδια. Βουλευτές όμως δεν πληρώνουν. Έτσι. Εγώ πάω για λειτουργήμα και πληρώνω διόδια. Και εγώ και όλος ο κόσμος του Ουρουπού. Γι' αυτό είμαστε εδώ και η Εκκλησία, η Μητρόπολη και η Θυσία Σαμαρουσίου και Ουρουπού είναι στο πλευρό των κατοίκων του Ουρουπού. Κάπου πριν 4 χρόνια επιχείρησαν να βάλουν ένα παράπλευρο στο Αγίου Στεφάνου τον κόμβο. Τότε τι έγινε? Όλη η ροή των αυτοκινήτων πήγε από εκεί και σκοτώθηκε ένας. Το έχω γράψει εγώ τότε και το όνομά του. Το ίδιο θα συμβεί και τώρα. Διότι με 3,5 να πας και 3,5 να γυρίσεις περίπου 7 ευρώ θα επιλέξεις να πας από κάποιο άλλο δρόμο που σημαίνει ότι θα έχουμε και θα αναρωτηθούν.
Πρώτα απ' όλα καταγγέλνουμε ότι η δίωξή τους είναι πολιτική. Δεν υπάρχει κανένα ποινικό αδίκημα, απλώς τιμωρούν το λαό του Οροπού και τους άρχοντές τους γιατί κατόρθωσαν να αντισταθούν στον κύριο Περιστέρη και στον κύριο Πόμπολα. Και λυπάμαι αν μερικά κανάλια δεν είμαι εναντίον σας, κύριοι, εσείς που είστε εργαζόμενοι, αλλά είμαστε εναντίον της εργοδοσίας σας. Κάποιοι δεν το έχουν δει καν, δεν ξέρουν ότι υπάρχουν διόδια, δεν ξέρουν ότι υπάρχουν προβλήματα. Το έγκλημα έχει ονοματεπώνυμο, λέγεται Μιχάλης Χρυσοχοΐδης. Μας κορόιδεψε γιατί είπε όσο θα είμαι εγώ δήμαρχος δεν θα κάνει καμία αύξηση και επίσης καταγγέλουμε, θα σας πω, θέλω να πω ότι ο κύριος Χρυσοχοΐδης όταν θα γίνει το πρώτο θανατηφόρο ατύχημα στον παράδρομο που είναι πολύ φορτωμένος και σας προτείνω να πάτε και εκεί μια βόλτα να δείξετε πόσο φορτωμένος είναι, τι θα κάνει. Είναι απαράδεκτη η σύλληψη αυτή, δεν είναι μόνο του δημάρχου, είναι και άλλων 8 αιρετών. Είναι καθαρά τρομοκρατική, φρονηματικού χαρακτήρα και έχει σαν σκοπό να κάψει το φρόνημά μας. Το φρόνημά όμως των αγωνιζόμενων είναι άδεια στα διόδια, δεν κάμπτεται. 4 χρόνια τώρα είμαστε στον δρόμο, το κίνημα δεν πληρώνω μαζί με τους κατοίκους. Και αυτό που δηλώνουμε είναι ότι αυτοί που κατηγορούν για εμπρισμό ένα κουμπούκλιο, καλό είναι να σκεφτούν ότι με τους νόμους και την παράδοση των εθνικών μας δρόμων στους μεγαλοεργολάβους έχουν κάψει ολόκληρες περιοχές, έχουν κάψει όλη τη χώρα. Στον Οροπό! Πάρτε τις παράγκες σας και φύγετε από εδώ! Καλησπέρα, ονομάζομαι Κουβουσίας Βασίλειος. Είμαι βρεφοκόμος ειδικής αγωγής και έχω να καταγγείλω ότι τα παιδιά με ειδικές ανάγκες που είναι στο δήμο μου, τον Οροπό, δεν μπορούν να πάνε να κάνουν τις θεραπείες τους, διότι με τους 8 σταθμούς διοδίων είναι πλέον αφύσικο να πληρωθούν όλα αυτά τα έξοδα. Καταγγέλλω επίσης τον Υπουργό Υγείας δημοσίως, διότι έχει κόψει και τα αναπηρικά μαξίδια. Οι κατηγορίες υπάρχουν και θα διαπιστωθούν ευκαιρέστερα όταν θα ολοκληρωθεί η ανάκριση. Ο κύριος Αγενέας είδε ότι λείπουν στοιχεία, διέταξε περαιτέρω ανάκριση, άφησε ελεύθερους κατηγορουμένους και αυτό επιμένουμε ότι είναι μια νίκη και των κατοίκων της τοπικής κοινωνίας και του αγώνα του δίκαιου του κόσμου. Στον Οροπό! Πάρτε τις παράγκες σας και φύγετε! Μια μεγάλη νίκη του κινήματος. Αυτή τη στιγμή δεν απαγγέλθηκαν κατηγορίες στους 9 συλληφθέντες. Η προανάκριση βέβαια συνεχίζεται. Αυτό που θέλουμε να πούμε είναι ότι με τέτοιες φρονηματικού τύπου συλλήψεις και κατηγορίες δεν πρόκειται να καυθεί κανένας, γιατί απλούστατα το πρόβλημα είναι τόσο μεγάλο που οι τοπικές κοινωνίες πια ασφιχτιούν. Όταν κάποιον τον πιάνει από το λαιμό, τότε αναγκάζεται να αντιδράσει και θα αντιδράσει πολλές φορές με οποιονδήποτε τρόπο έχει τη δυνατότητα. Σε μια κοινωνία η οποία δεν υπάρχει καμία δικαιοσύνη, ο λαός αναγκάζεται δυστυχώς να καταφύγει σε πράξη αυτοδικίας. Εμείς θα παλέψουμε με όλη την τοπική κοινωνία, με όλους τους κατοίκους, σαν κίνημα δεν πληρώνω, μέχρι να καταρριφθούν όλα τα διόδια, μέχρι το Σύνταγμα και το άρθρο 5, παράγραφος 4 του Συντάγματος να δικαιωθεί και έτσι να έχουμε ελεύθερους δρόμους για όλους. Που ήταν μαζί μας σε αυτή την άδικη περιπέτειά μας. Μπράβο, είμαστε πάντα μαζί σας. Ευχαριστούμε τους βουλευτές μας, τα κόμματα που συμπαραστάθηκαν σε μας. Όχι την Νέα Δημοκρατία και τον Πασόκ. Ευχαριστούμε. Έτσι είναι. Και την παιδά που αμέσως συμπαραστάθηκε μαζί μας. Ευχαριστούμε τους δημάρχους και τα δημοτικά συμβούλια των γύρω δήμων που αμέσως ήταν δίπλα μας, όπως ο Φιλίππο, ο Καλαμπατάκη, ο Σερτάκη. Ευχαριστούμε όλη την Ελλάδα γιατί αναγνώρισε το δίκαιο και των διοδίων αλλά και των πολιτών του Οροπού. Να ξέρετε ότι ο αγώνας δεν τελείωσε. Ήταν μια γραμμική νίκη του λαού απέναντι στην Νέα Οδό και στην κάθε πολυεθνική εταιρεία. Ο αγώνας τώρα ξεκινάει. Μπράβο, αγόρι μου. Μπράβο. Λέγομαι Λεμονίδης Πολυθρόνης. Είμαι απόστρατος αξιωματικός του ναυτικού. Είμαι πρόεδρος των Ποντίων Οροπού.
Και το πάνω απ' όλα είμαι ο πρώτος παγκόσμιος πρωταθλητής της Ελλάδος. Έχω φέρει το πρώτο παγκόσμιο μετάλλιο που πήρε η πατρίδα μου. Αγωνίζομαι τόσα χρόνια για την πατρίδα μου, τώρα για τον Οροπό, αλλά οι άνθρωποι που αγωνίζονται για τα δίκαιά τους πρέπει να πάνε στα κρατητήρια. Αλλιώς, δυστυχώς δίκαιο δεν θα βρουν. Να είστε καλά. Αυτό είναι. Καλούς αγώνες. Οι ανθρώπινες ζωές, αυτοί μιλάνε για κερδικές ζημιές. Εμείς μιλάμε για ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Πολύ ωραίο το βίντεο. Οι αγώνες τώρα ξεκινάνε, όπως είπαν και όλοι οι δημοτικοί φορείς του Οροπού. Ανδρέας Ποταμιάνος, μέλος του κινήματος Εμπειρών Κεφαλαίων. Ένα σχόλιο απλά να κάνω για τα διόδια. Αυτό το, η αύξηση των διόδιων αφορά όλο το λαό, δεν αφορά μόνο τους συχνούς χρήστες και των δρόμων. Εμέσως θα έχουμε αύξηση και στα προϊόντα και στα, λόγω των φορτηγών που... Και ζητάμε κατάργηση όλων των διόδιων, σε κίνημα δεν πληρώνω. Να όσοι θέλουν να οργανωθούν συλλογικά για την κατάργηση μέσω του κινήματος ή πρωτοστατεί στο συγκεκριμένο αγώνα. Εξήγησε το με αυτό, Αντρέα. Ανεβαίνουν οι τιμές των προϊόντων επειδή ανεβαίνουν τα διόδια. Με απλά λόγια, τι σημαίνει αυτό? Μεταφορές. Μεταφορές. Λόγω των μεταφορών ακριβένουν τα πάντα. Κατεβαίνει, ας πούμε, ένα βιτίο μεγάλο από τη Μακεδονία μέχρι να φτάσει στην Αθήνα. Αν το κόστος διπλασιαστεί ή πάρει κάποιο καπέλο, αναγκαστικά και η εταιρεία πρέπει να ανεβάσει και την τιμή του προϊόντος. Άρα, κάποιος ο οποίος δεν περνάει από τα διόδια, απλά αγοράζοντας γάλα, πληρώνει αυτή την αύξηση των διόδιων. Έτσι. Αυτό ακριβώς. Να σας πω ένα παράδειγμα. Ας πούμε, φορτηγά λεωφορεία με κάτω από 4 άξονες, δηλαδή 2 ή 3, ύψος πάνω από 2,2 μέτρα. Στα μετοπικά διόδια των Αφιδνών 8,45 ευρώ. Στα μετοπικά διόδια της Θήβας 9,85. Και επίσης στα μετοπικά διόδια της Τραγάνας 9,85. Και τα φορτηγά και άλλα όμως οχήματα με άξονες πάνω από 4 άξονες, ύψος πάνω από 2,2 επίσης, στα μετοπικά Αφιδνών 11,85, 13,85 στις Θήβας και 13,75 στις Τραγάνας. Φανταστείτε δηλαδή για τι ποσά μιλάμε. Αυτά όλα τα φορτηγά, τα οποία δεν μεταφέρουν αέρα κοπανιστό, μεταφέρουν προϊόντα. Είπανε οι αυτοκινητιστές, τις προηγούμενες αυξήσεις τις απορροφήσαμε μόνοι μας και δεν αυξήσαμε τα προϊόντα, υποτίθεται. Τώρα δεν μπορούμε να κάνουμε αλλιώς. Αλλιώς θα το κλείσουμε το μαγαζί μας. Χαρακτηριστικό παράδειγμα, μια και αναφέρατε και το ύψος των αυτοκινήτων, ναι, είναι ναι, τα αγροτικά, τα γιοταχή, τα απλά τα αγροτικά, ναι, τα οποία είναι η μικροπαραγωγή, οι μικροπολιτές λαϊκές, που αν φορτώσουν 2, 3, 4 καφάσια για να πάνε τα πράσα, τα ροδάκια στη λαϊκή, πληρώνουν ως φορτηγό. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, παρόλο που είναι τετράτροχο, παρόλο που δεν έχει τους άξονες που αναφέρατε, πληρώνουν υπεραυξημένοι οι μανάβηδες, οι μικροπολίτες. Επίσης, μέσα στον Οροπό ή μέσα στους δήμους αυτούς, τα φορτηγά αυτά για την καθαριότητα πληρώνουν όταν βγαίνουν, μπαίνουν τη καθαριότητα του Δήμου μέσα. Δηλαδή είναι κάτι το παράλογο. Άρα τελείως. Και τα δημοτικά τέλη. Και τα δίκυκλα ακόμη. Τα δίκυκλα στι Αφίδνες 2,35, στη Θήβα 2,75, 2,75 στη Τραγάνα. Τα γιοταχή βέβαια 3,35 που πήγαν από 2,10 στι Αφίδνες, 3,95 στη Θήβα, έτσι του ήρθε του μεγαλοεργολάβου, και 3,90 στην Τραγάνα. Τραγάνα. Τα ερημικά διόδια τη Τραγάνα τώρα, έτσι. Που είναι μέσα στη μέση του πουθενά. Ακριβώς. Για ποιο λόγο τόσες μεγάλες? Και επίσης άλλα ποσά εδώ για τα απίστευτα πλευρικά διόδια. Είναι στο Καπαντρίτ πλευρικά διόδια, στη Μαλακάσα, στα Ινόφυτα, στη Θήβα και στην Τραγάνα πλευρικά. Δεν τελειώνει το τέρας, δεν έχει χορτασμό. Τελείωσε. Αν δεν τους σταματήσουμε, δεν πρόκειται να σταματήσουν. Τέλος. Λοιπόν, Αντρέα, Κεφαλονιά, σεισμόπληκτη περιοχή, τεράστια προβλήματα εκεί. Ήδη κάποιοι προσπάθησαν να καπηλευτούν προεκλογικά όλη αυτή τη θεομηνία, ας την πούμε έτσι. Είσαι μέλος Επιτροπής Κεφαλονιάς. Ναι. Αν θέλεις να μας πεις δύο λόγια, δύο στοιχεία, τι έγινε εκεί, τι μηνύματα παίρνουμε από τους ντόπιους. Καταρχήν να ενημερώσω ότι σαν μέλος του κινήματος Δεν Πληρώνω Κεφαλονιάς, όπως και συναγωνιστές, βρεθήκαμε από την πρώτη στιγμή στους συμπολίτες μας εκεί στο νησί. Η καταστροφή ήταν μεγάλη.
Παρόλο που το νησί είναι συνηθισμένο σε τέτοιο λόγο της σεισμογενής περιοχής. Εκεί που βρίσκεται. Ναι, εκεί που βρίσκεται του σημείου. Σίγουρα είναι δύσκολες οι καταστάσεις. Ακούσαμε και για αστοχίες, κυρία Μαρία, πολύ υλικού, έτσι, αμέ, και κατασκευής. Στις εργατικές κατοικίες, αναφέρθηκε και όλες στις εφημερίδες, γράφτηκε, ότι βρίσκανε μέσα στις κολόνες, στις διαλυμένες κολόνες, άμμο αντί για τσιμέντο. Δηλαδή, δεν έγιναν έλεγχοι τότε που ξαναχτίστηκαν και επισκευάστηκαν τα σπίτια, λόγω του ότι όντως εκεί είναι ζώνη σεισμογενής και μάλιστα συναντάται και η αφρικάνικη πλάκα εκεί στο ρήγμα αυτό της περιοχής και έχουν κάνει μεγάλες ατασταλίες. Και βέβαια, ποιοι θα ελέγξουν ποιους. Δεν υπάρχει θέμα ελέγχου στην Ελλάδα γενικά, αλλά και γενικά στο παγκόσμιο καπιταλιστικό σύστημα. Οι έλεγχοι είναι πλημελείς. Οπότε δεν έλεγξε κανένας, γιατί λένε από πώς πέσανε σπίτια ή πώς είναι ακατοίκητα, ας πούμε, με κόκκινο, πολλά σπίτια, αφού ήταν χτισμένα με τις προδιαγραφές τις σύγχρονες, τις αντισεισμικές, τους αντισεισμικούς νόμους. Να λοιπόν πώς πέσανε και πώς είναι ακατοίκητα. Δεν υπάρχει θέμα. Να σας πω συγκεκριμένα, ας πούμε, για τα διόδια που λέγαμε πριν, ο ανεξάρτητος μηχανικός, δεν είναι καθόλου ανεξάρτητος, πληρώνεται από τους εργολάβους. Δηλαδή, ο ελέγχων πληρώνεται από τους ελεγχόμενους. Και όχι μόνο ο ανεξάρτητος μηχανικός, είναι και ο ανεξάρτητος λογιστής. Πάλι το ίδιο, ο ελέγχων από τους ελεγχόμενους. Σκάνδαλα μεγάλα τώρα, δεν υπάρχει περίπτωση. Οι άνθρωποι εκεί πέρα είναι σε σκηνές. Στην αρχή είχαν στήσει σκηνές πάνω στο γρασίδι και ψοφολόγησε ο κόσμος. Μετά προσπαθούν να φέρουν κάποιες άλλες σκηνές κλπ. Τώρα έχει υπάρξει μία παρέλαση βουλευτών, υπουργών, παρελάβουν από το νησί. Είναι αειδιαστικό δηλαδή το θέμα και εντοπίζουν δήθεν τις βλάβες, τις καταστροφές κλπ. Μια χαρά τους γιουχάρανε κεφαλόνι, τους παρόλα αυτά, δεν τους αφήσαν σε χλώρο κλαρί. Τι εντοπίζετε, έργα μπορεί να δούμε. Είμαστε ό,τι κάνουμε και όχι ό,τι λέμε. Έργα άμεσα σε έναν κρατικό μηχανισμό, ο οποίος δεν λειτουργεί βέβαια, και ο οποίος έχει ελλείμματα και έχει χρέη και έχει και έχει και έχει, αλλά για τα χρέη και για τα ελλείμματα δεν είναι υπεύθυνος ο λαός και οι πολίτες. Να τα πληρώσουν αυτοί που τα δημιούργησαν και να φέρουν πίσω τα κλεμμένα. Να τα πληρώσουν από τις μίζες, να συλλάβουν πού βρίσκονται οι μίζες. Βρίσκονται στις offshore εταιρείες, ποιων νήσων. Τη Σιγκαπούρη βρίσκονται, τη Αγγλία βρίσκονται, ποιες offshore, είναι άπειρες οι offshore εταιρείες. Να τα συλλάβουν, αλλά κόρα κασκορά κομμάτι βγάζει, δεν πρόκειται να συλλάβουν κανέναν. Μπορεί έναν από δύο Πομπέο Τσοχατζόπουλο. Για τα μάτια του κόσμου, για στάχτη στα μάτια να πέσει. Θα συνεχιστεί αυτή η κατάσταση. Ο κλέψας του κλέψαντος. Και συνήθως αυτός που υφίσταται τις κλοπές δεν είναι άλλος παρά ο λαός. Κατατρεγμένος και φτωχοποιημένος. Είχαμε με το κίνημα Δεν Πληρώνω τις τελευταίες μέρες, τον τελευταίο καιρό θα πω, όχι μόνο μέρες, μια τεράστια έξαρση δημοσιότητας, έτσι. Ναι. Είδαμε να μας καλούν σε εκπομπές, ναι, είτε αυτές ήταν βραδινές, είτε μεσημεριανές, είτε μικρής, είτε μεγάλης τηλεθέασης. Μας προτιμάνε. Κακά τα ψέματα, το κίνημα Δεν Πληρώνω και η δράση του δεν μπορούν να κουκουλωθούν έτσι εύκολα. Και αναγνωρίζοντας το δίκαιο των δράσεων και των αγώνων μας, αλλά και για να μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας, πουλάμε, έτσι. Ανεβάζουμε την τηλεθέαση. Ανεβάζουμε την τηλεθέαση, μας στέλνουν οι μικροκαναλάρχες, ας πω, γιατί δεν μας καλεί και το μέγα κακά τα ψέματα που έχουμε μας ευθεία ρίξει. Μας είχε καλέσει μία φορά πριν από 2-3 χρόνια και τελικά μας πήρε το βράδυ και μας είπε η κοπέλα, σας παρακαλούμε, τι θα πείτε αύριο, θα πείτε και για τα διόδια, για το μέγα λέμε τώρα, που ξέρετε, η ιδιοκτήτης είναι ο κύριος Μπόμπολας, του οποίου του ανήκουν η Ολυμπιοδός, η Αιγαίο, η Αττική οδός, η Αττική, όποια πέτρα και να σηκώσεις. Λοιπόν, τέλος πάντων, και λέει, μήπως μπορείτε, λέει, να μην πείτε αύριο που σας έχουμε καλέσει. Κατά λάθος μας είχαν καλέσει, αλίμονο τώρα. Λοιπόν, μήπως μπορείτε να μην πείτε για τα διόδια. Της είπαμε, δεν φταίς κοπέλα μου εσύ, το περιμέναμε και μάλιστα είχαμε εκπλαγεί γιατί μας καλέσατε. Αλίμονο. Λέει, αν μπορείτε να πείτε, μην πείτε για τα διόδια. Είπαμε ότι λογοκρισία δεν δεχόμεθα
Και θα πούμε βεβαίως και για τα διόδια. Δεν θα πούμε για τα διόδια. Τότε κιόλας ήταν ένας από τους σημαντικούς τομείς των αγώνων μας. Και της είπαμε μην ανησυχείς, πες το αφεντικό σου, ότι δεν πρόκειται να έρθουμε να σας τα πούμε, θα σας τα λέμε από άλλα μετερίζια. Ευχαριστώ πάρα πολύ, είπε και δεν πήγαμε. Έτσι μία φορά λοιπόν μας κάλεσαν εκ παραδρομής. Προχθές όμως, καλεσμένοι χθες. Έχουμε χάσει και τις μέρες. Χθες λοιπόν, καλεσμένοι στον Γιώργο Τράγκα, στο κανάλι Ε. Πολλές φορές μας καλεί και η κυρία Μαυραγάνη. Φυσικά και μας καλεί και μαζικά ως κίνημα, δεν μας καλεί ως πρόσωπα. Είναι θετικό ρόλο, ναι. Είναι θετικό αυτό γενικά. Λοιπόν, ακούσαμε με άλλους που κάνουν τις παρεμβάσεις. Ένας από αυτούς ήταν ο Γιώργος Καρατζαφέρης. Αν τον θυμάστε, ήταν ο πρόεδρος του ΛΑΟΣ. Αν τον θυμάστε, με τα πρωτοπαλή Καραβορίδη και Άδωνη, που μια χαρά τους θυμάστε σήμερα να κατακρεουργούν τον λαό και από υπουργικές θέσεις. Έκανε λοιπόν παράπονα ο Καρατζαφέρης ότι πλέον δεν το παίζουν τα μεγάλα κανάλια. Δεν πάει Τρίτη Πέμπτη Σάββατο στο Μέγκα. Κάθε Τρίτη Πέμπτη Σάββατο στο Μέγκα τον έχουν ξεχάσει γιατί τους χτύπησε τον κάλο εκεί που πονάνε. Τους τα είπε έξω από τα δόντια. Αντιτάχθηκε στα μνημόνια. Ο Καρατζαφέρης που ψήφισε για την παραχώρηση των εθνικών μας δρόμων, των δρόμων των 7, επί κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, και το ΛΑΟΣ και το ΠΑΣΟΚ και η Νέα Δημοκρατία παραχωρήσανε τους εθνικούς μας δρόμους. Ακούσαμε λοιπόν. Λέξη ο κύριος Γιώργος Καρατζαφέρης. Καμία. Για τους δρόμους. Γιατί είχε υπογράψει. Είχε υπογράψει, αλλά είχε άποψη για άλλα θέματα. Ναι, τα οποία είχε σκοπό να τα καταδείξει με το όνομά τους, όπως έλεγε. Ένα από αυτά ήταν να χρήσει τα φαβορή στο Δήμο της Αθήνας στις επερχόμενες δημοτικές εκλογές. Όρισε τρεις. Το ένας από αυτούς μάλιστα του κλείσε και το μάτι. Δεν θα τους κάνω εμείς τη διαφήμιση, τους την έκανε ο ίδιος. Και ρωτώ εγώ τώρα, ο Καρατζαφέρης, που δεν έχει την παραμικρή επαφή με την κοινωνία, με το λαό, που ο μόνος διάβλος επικοινωνίας του ήταν το Mega Channel, όπως ο ίδιος παραπονέθηκε, σήμερα εξαφανισμένος από παντού, πού ξέρει ο Δήμος της Αθήνας ποιους βγάζει φαβορί. Εμείς ξεκάθαρα λέμε ως κίνημα Δεν Πληρώνω ότι το κίνημα Δεν Πληρώνω στο Δήμο της Αθήνας που κατεβάζει την παράταξή του θα κάνει την έκπληξη και δεν φοβόμαστε κανένα από αυτά τα φαβορί, ούτε θεωρούμαστε απειλή, γιατί πολύ απλά σε κάθε γειτονιά της Αθήνας, σε κάθε γειτονιά των Πατησίων, του Αγίου Παντελεήμονα, σε κάθε νοσοκομείο, σε κάθε λαϊκή, κίνημα Δεν Πληρώνω ακούς. Γιατί επανασυνδέσεις νερού, ρευμάτων, διόδια, αγώνες στα νοσοκομεία, παρεμβάσεις λαϊκές αγορές, πολλοί παραγωγοί μας ξέρουν και με τα μικρά μας. Κάθε τόσο που πηγαίνουμε και τους βλέπουμε. Τα εισιτήρια, παρεμβάσεις που κάνουν κουκουλώματα ακυρωτικών, κυνήγι ελεγκτών ενίοτε, όταν αυτοί ξεπερνάνε τα όρια και τραμπουκίζουν ανυπεράσπιστους συμπολίτες μας. Έτσι λοιπόν, εμείς κύριε Καρατζαφέρη, δεν ακούμε για φαβορί άλλο, πέρα από το κίνημα Δεν Πληρώνω, όπου θα κατεβούμε με ένα ψηφοδέλτιο αγωνιστικό, ανοιχτό σε όποιον θέλει να συμμετέχει και να αγωνιστεί μαζί μας. Φυσικά και με μέλη του κινήματος Δεν Πληρώνω, με κυρίαρχο σημείο τη νεολαία, έτσι, όπου σκοπεύουμε όχι να χαϊδέψουμε τα αυτιά του Κοσμάκη, ότι μέσα από ένα Δήμο θα αλλάξει το καθεστώς, δεν θα επιφέρουμε την ανατροπή, αλλά θα βάλουμε ένα υπομόχλιο, προκειμένου να κυλήσει αυτός ο μεγάλος ο βράχος λίγο πιο γρήγορα, γιατί η κινηματική μας δράση είναι τεράστια. Εάν βάλουμε και κάποιους θεσμικούς παράγοντες μέσα σε κέρια πόστα, όπως είναι κάποια δημοτικά συμβούλια, όπως είναι το κοινοβούλιο, έτσι, που δεν τρέφουμε την παραμικρή αυταπάτη για το ρόλο του, το κίνημα Δεν Πληρώνω θα γιγαντωθεί και θα δυναμώσει. Έτσι λοιπόν, Γιώργο Καρατζαφέρη, δεν είναι τα φαβορί αυτά που εσύ έθεσες. Εσύ μπορεί να κυνηγάς τον Μπόμπολα από πίσω και να τον γλύφεις για να σε βγάλει Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Στον αντίποδα όμως, στην ίδια εκπομπή, μετά από αυτή την μη υγιή εντός εισαγωγικών, κατά την προσωπική μου άποψη, παρέμβαση από τον Γιώργο Καρατζαφέρη, είχαμε τον κύριο Φλωρίδη, κυρία Μαρία. Πρώην εισαγγελέας, ξυλωμένος, καρατομημένος. Πρώτα απ' όλα να πω για την υποψηφιότητα του Κωνσταντίνου, εδώ του παρουσιαστή μας, του νέου αυτού ανθρώπου, ο οποίος είναι αγωνιστής όμως από τα παλιά, γιατί αυτά είναι τα παράσημά μας, τίποτε άλλο, ούτε τα ωραία λόγια μας, ούτε τίποτε άλλο, ούτε η εμφάνισή μας, την οποία την έχουμε. Τα παράσημά μας είναι το βιογραφικό μας που περιλαμβάνει πολλές δράσεις αμέτρητες και επίσης και οι διώξεις μας. Είναι παράσημα και αυτές. Λοιπόν, σημαίνει ότι είμαστε στο σωστό δρόμο, ότι ο εχθρός μας υπολογίζει και μας φοβάται.
Και γι' αυτό μας διώκει. Αλλιώς δεν χρειαζόταν να μας σέρνει σε δικαστήρια. Είχε καμία όρεξη. Λοιπόν, άρα είμαστε στο σωστό δρόμο. Καλούμε το λαό, ευθαρσός, να ψηφίσει τον Κωνσταντίνο τον Δημητριάδη. Κίνημα δεν πληρώνω, κύριε Μαρία. Κίνημα δεν πληρώνω. Κίνημα δεν πληρώνω. Συγκεκριμένα τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη και όλους τους υπόλοιπους συναγωνιστές. Θα πείτε ότι αυτό είναι το κύριο μέλημά σας. Όχι βέβαια, αλλά θα χρησιμοποιήσουμε κάθε δυνατότητα που μας δίνει το σύστημα αυτό και να μάθει ο κόσμος για τους αγώνες μας κυρίως και να μάθει και τα πρόσωπά μας. Γιατί να τα κρύψουμε. Εμείς έχουμε καθαρά πρόσωπα και πρέπει να τα δείχνουμε. Άλλοι πρέπει να κρύβονται. Λοιπόν, επομένως θα χρησιμοποιήσουμε και τις εκλογές, το βήμα των εκλογών, το εργαλείο αυτό, τις εκλογές βουλευτικές και τις ευρωεκλογές και τις δημοτικές, αυτοδιοικητικές, περιφερειακές και οτιδήποτε τέλος πάντων έχουμε και τη δυνατότητα. Είναι δυσβάσταχτο το ύψος και το οικονομικό. Λοιπόν, αυτοχρηματοδοτούμενοι είμαστε. Ακριβώς. Ό,τι μπορούμε ακριβώς, από δεν τα μέλη έχουμε σπόνσορες. Και από τον ίδιο το λαό, ακριβώς. Μέσα από δωρές και στήριξη αλληλεγγύης. Φυσικά από το εισθήριμά του ο καθένας. Έτσι, κατανοούμε τα προβλήματα τεράστια της καθημερινότητας. Θέλουμε να εκπροσωπηθούμε σε όλους αυτούς τους θεσμούς για να κάνουμε τα κάτω, να τα φέρουμε πάνω και το ανάποδα. Γιατί αν είχαμε τώρα καμιά δεκαριά βουλευτές μέσα στη Βουλή, θα είχαμε η Μέγκενη, θα πίεζε πολύ περισσότερο, γιατί θα πιέζαμε με το κύριο όπλο μας που είναι ο αγώνας έξω από τη Βουλή, ο κινηματικός, και βέβαια ένα άλλο όπλο που θα ήταν ο αγώνας μας μέσα στη Βουλή. Δεν θα καθόμασταν στις καρεκλίστες μας ήσυχοι, ούτε θα κάναμε τους μάγκες όπως κάποιοι άλλοι να βρίζουν ένα τον άλλον έτσι και να πετάνε διάφορες κορώνες για επικοινωνιακούς λόγους. Γιατί εμείς είμαστε με την πλευρά του λαού. Εκείνοι είναι οι μάγκες, σε πολλά εισαγωγικά, αλλά μάγκες να μαχαιρώνουν κανέναν Πακιστανό, να βρίζει ο ένας τον άλλον βουλευτή και σε προσωπικό επίπεδο πολλές φορές και να είναι με την πλευρά των μεγαλοεργολάβων, των τραπεζιτών, των εφοπλιστών. Αλλά χαργεντίσματα με την Τώρα Μπακογιάννη κατά τα άλλα. Του Μάνεση. Και ναζάκια. Του Μάνεση, της με όλο το μεγάλο κεφάλαιο, με όλο το καπιταλιστικό σύστημα λοιπόν, από την κορυφή του. Εμείς είμαστε καθαρά με την πλευρά του χυμαζόμενου λαού. Εκεί έχουμε τάξει τις ζωές μας. Και έχουμε πόλεμο ταξικό, συναγωνιστές και φίλοι. Δεν είμαστε όλοι αγκαλιά. Λέει Έλληνες είμαστε. Κατά του κοινού εχθρού. Του Γερμανού, ας πούμε. Και η Γερμανία έχει τάξεις κι αυτή. Είναι ο εργαζόμενος που πολλές φορές παίρνει 400 ευρώ με μπλοκάκι και είναι οι μεγαλοκαπιταλιστές στην Γερμανία. Είναι άλλη τάξη. Ολιγάριθμοι που κρατάνε όμως τα ενία της οικονομίας και τσεπώνουν όλο το μόχθο του λαού και εκεί. Είναι στην Ελλάδα οι μεγαλοκαπιταλιστές που περιλαμβάνουν πολυεθνικές τραπεζίτες, εργολάβους κλπ. Κλπ. Βιομήχανους. Και είναι και ο λαός από την άλλη την πλευρά, υπάρχουν δύο στρατόπεδα. Υπάρχουν δύο τάξεις. Δεν μπορεί να είμαστε όλοι αγκαλιά. Τι σχέση έχει ο εργαζόμενος ή ο άνεργος, ο φτωχοποιημένος λαός, με τους μεγαλοεργολάβους που του πίνουν το αίμα. Δεν μπορεί να συμφιλειωθούν ποτέ. Είναι μια αέναη μάχη αυτή, η οποία θα τελειώσει όταν επικρατήσει ο λαός πάνω σε αυτούς, πάνω στα συμφέροντά τους και κρατήσει ο λαός τα ενία της οικονομίας και τη ζωή του, τη ίδια. Να βρει την ευτυχία. Αυτός δεν είναι ο αντικειμενικός μας σκοπός. Να αποκτήσει και τα υλικά και τα πνευματικά ωφέλη. Τίποτε άλλο. Και να ελέγχει ο ίδιος όχι μόνο τα μέσα παραγωγής, αλλά και οποιοδήποτε καθεστώς διαφάνειας ή διαφθοράς. Σήμερα είναι σε τεράστιο ποσοστό. Ξεκινήσαμε να λέμε το Φλωρίδη. Μας πήρε η κουβέντα, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να αναφέρουμε το παράδειγμα το συγκεκριμένο. Ο Φλωρίδης ο Βασίλης είναι ένας εισαγγελέας που πραγματικά τιμά το επάγγελμα αυτό του εισαγγελέα. Τιμά τον άνθρωπο, με δύο λόγια. Γιατί δυστυχώς δεν είναι όλοι οι δικαστικοί διαφανείς. Έχουμε δει πολλά παραδείγματα μπροστά μας και τα έχουμε δει και στις δίκες. Μερικές φορές σου σηκώνεται η τρίχα. Δεν κρατάνε ούτε τα προσχήματα. Τα προσχήματα δεν τα κρατάνε. Λοιπόν, και το είδαμε και πρόσφατα, την τελευταία δίκη τη δική μας που καταδικαστήκαμε 7 μήνες
7 μήνες φυλακή για το σπάσιμο της μπάρας, ενώ η μάρτυρας κατηγορίας της εταιρείας, δηλαδή της Καρμανιόλας της Ολυμπίας Οδού, είπε ότι ούτε μας αναγνωρίζει ότι εμείς σπάσαμε μπάρα και ότι την έσπασαν δύο άνδρες. Το κατηγορητήριο το ίδιο, έτσι. Ήμουν εγώ, το ίδιο το κατηγορητήριο. Και ο άλλος ήταν ο σύζυγός μου και συναγωνιστής, ο Βασίλης ο Παπαδόπουλος. Ο πρόεδρος του κινήματος. Λοιπόν, επέμενε ο εισαγγελέας, δεν τους αναγνωρίζετε. Όχι, έλεγε η μάρτυρας, δεν ήθελε να ψευδομαρτυρήσει πάνω σε αυτό το θέμα. Και μάλιστα ήμουνα καθοδόν από τα γραφεία προς το κουβούκλιο. Δεν είχα οπτική επαφή, δεν είχα ξεκάθαρη, οπτική είπε. Επαφή. Γιατί δεν φέρνατε την εισπράκτορα εκεί που είχε οπτική επαφή και φέρατε την επόπτη των ιδιωδίων. Γιατί η επόπτη είναι δικό σας παιδί. Ενώ η εισπράκτορας δεν μπορούσε να ελεγχθεί, δεν θα φέρνανε την αυτόπτη μάρτυρα. Απλή παρόλα, λογική. Παρόλα αυτά, αυτές οι μαρτυρίες αρκούσαν στον εισαγγελέα και στην πρόεδρο. Παρόλα αυτά, η ίδια η μάρτυρας κατηγορίας δεν μπορούσε να ψευδομαρτυρήσει τόσο πολύ, δηλαδή να πει ότι τους είδα. Και στο κάτω-κάτω, εμείς δύο μεγάλοι άνθρωποι θα βγαίναμε να σπάγαμε την μπάρα. Και γιατί είχαμε προηγούμενα με την μπάρα αυτή καθεαυτή. Εμείς θέλουμε τα διόδια να ξεκουμπιστούν όλα. Την μπάρα. Και στο κάτω-κάτω, γιατί να τη σπάσουμε την μπάρα. Αφού η μπάρα είναι αρθρωτή, που με μία μικρή όθηση ανοίγει, πώς ανοίγουμε την πόρτα μας. Τι μας λένε τώρα ιστορίες για γρίους. Και θα κατεβαίναμε κι εμείς να τη σπάγαμε. Δεν θα λέγαμε σε ένα νεαρό πήγαινε. Σε ένα πιο μπρατσωμένο και δεν ξέρω τι αν ήταν θέμα. Τέτοιο, να δείξουμε τι στο λαό, ότι κοίταξε είμαστε μάγκες, σπάζουμε την μπάρα, αν είναι δυνατόν. Απλώς θέλανε να μας δυσφημίσουν, θέλανε να μας συκοφαντήσουν και να μας σύρουν στα δικαστήρια, ώστε να μας σπάσουν το ηθικό και να πούμε, σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, τελειώσαμε εμείς, πάμε στους καναπέδες μας, δύο γιατροί είμαστε εξάλλου, ας κάτσουμε στους καναπέδες μας και ας βλέπουμε τον κόσμο γύρω μας να δυστυχεί, να φτωχοποιείται και εμείς να καθόμαστε στην νιρβάνα μας. Δεν θα τους δώσουμε αυτή την ικανοποίηση. Κάναμε και έφεση και το προχωράμε το θέμα. Από όλες τις μάχες δεν θα βγούμε νικητές. Σε μερικούς αγώνες έχουμε με το θηρίο. Τα έχουμε βάλει με μεγάλα συμφέροντα. Φυσικά, ο πόλεμος δεν τελειώνει. Και μάχη, βέβαια, οπωσδήποτε, ο εισαγγελέας ήταν καταπέλτης. Μας είπε, σας θαυμάζω δυο επιστήμονες που αγωνίζεστε, αλλά σας συμβουλεύω να πηγαίνετε από τους παραδρόμους, αν δεν θέλετε να πληρώσετε, ακούστε τι μας συνεβούλευσε. Και να χρησιμοποιείτε τους... και τη νομική οδό. Και να ναι, αντί για αγώνες στους δρόμους, να χρησιμοποιείτε τις μηνύσεις κλπ. Τη νομική οδό. Τον πληροφορούμε, όπως και τον πληροφορήσαμε, ότι έχουμε κάνει πάρα πολλές μηνύσεις, οι οποίες, κατά των μεγαλοεργολάβων, οι οποίες βρίσκονται και αραχνιάζουν στο αρχείο και στα ράφια. Γι' αυτό όσοι νομίζουν ότι με τους αγώνες, τους δικαστικούς, θα πετύχουν πολλά πράγματα, όχι πως τους απαξιώνουμε, κάτι ψηλοπράγματα μπορούμε να... Είναι και αυτή όπως εργαλείο είναι βεβαίως, και εκλογές. Έτσι. Μέχρι στο Στουρνάρα κάναμε μήνυση και επειδή χρησιμοποίησε τους υπαλλήλους της ΔΕΗ ως φοροεισπράκτορες για το χαράτσι, ως μειώφυλε, παράνομα δηλαδή. Και τι έγινε, το κάναμε για να δει ο λαός ότι αυτά έχουν κοντά ποδάρια. Θα τα χρησιμοποιήσουμε, αλλά δεν είναι ο κύριος τομέας της πάλης μας. Η πάλη γίνεται στους δρόμους και πουθενά άλλου. Λοιπόν, ο Βασίλης ο Φλωρίδης, μια φωτεινή εξαίρεση, ήρθε στο ύψος των περιστάσεων, άρχισε να ψάχνει τους μεγαλοεργολάβους, βρήκε πολύ ψητό, άρχισε να αποκαλύπτει πάρα πολλές βρωμιές, υπερτιμολογήσεις έργων. Και τι δεν απεκάλυψε ο άνθρωπος αυτός και μάλιστα ανέφερε στη χθεσινή εκπομπή εκεί στον Τράγκα ότι για τους Ολυμπιακούς Αγώνες άλλο μεγάλο σκάνδαλο που κανένας δεν τιμωρήθηκε αλίμονο, τσέπωσαν πάρα πολλά δις, ενώ η αξία όλων αυτών των έργων ήταν του ύψους των 2,5 δις, κατέληξαν στο αστρονομικό νούμερο των 30 δις. 15 φορές πάνω. Ανατριχιάζει ο κοινός νους, ο οποιοσδήποτε, το παιδάκι του νηπιαγωγείου, ανατριχιάζει. Και εξοργιζόμαστε, πραγματικά εξοργιζόμαστε. Το ίδιο έχουν γίνει υπερτιμολογήσεις. Επίσης ανέφερε το μεγάλο σκάνδαλο της απευθείας ανάθεσης των έργων και όχι μετά από διαγωνισμούς, το οποίο έχει επεκταθεί τρομερά από την κυβέρνηση τα τελευταία χρόνια, από τις κυβερνήσεις αυτές, και το ανέφερε με μεγάλη έμφαση και το συμπέρασμά του ήταν διαφθορά με κεφαλαία γράμματα.
ανεκάλυψε διαφθορά στους ελέγχους αυτούς και έτσι δεν μπόρεσε να σταθεί γιατί τον καροτομήσανε. Τον εξανάγκασαν σε παρέτηση. Τον ρώτησε ο Τράγκας, φύγατε από μόνο σας? Όχι, λέει, εξαναγκάστηκα σε παρέτηση. Ο νόν νοήτο. Ας βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Ωραία, μπορούμε να, αν έχουμε έτοιμο το βίντεο, να δούμε ένα μικρό απόσπασμα από μια μαραθώνια, τρίωρη σχεδόν εκπομπή. Κανάλι Ε, Γιώργος Τράγκας και Κίνημα Δεν Πληρώνω, καλεσμένοι. Εξανάγκασα να φύγετε. Διαφθορά, κύριε Τράγκα, τι άλλο, διαφθορά. Είναι αυτό το στίχημα το οποίο έχει η χώρα μας και πιστεύω ότι τώρα με την κρίση δίνεται η ευκαιρία, τουλάχιστον τώρα, να δοθεί μια λύση, μια βελτίωση, εν πάση περιπτώσει, στο θέμα αυτό. Διαφθορά. Διαφθορά και σύψη, τι άλλο. Βλέπατε. Και τόσα τα δημόσια έργα, όσο πρόλαβα να δω έτσι, κάποια παλιά έργα, κάποιες παλιές δημόσιες συμβάσεις δημοσίων έργων, όπου το μόνο που λέμε να ξεκινήσουμε από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, το όλα τα πιο μεγάλα, τα πιο σοβαρά έργα που γίνει με απευθείας ανάσταση. Ξέρετε, απευθείας ανάσταση σημαίνει ότι δεν προλαβαίνεις για κάποιο λόγο απρόβλεπτο, για κάποιο λόγο έκτακτο, να κάνεις διαγωνισμό, δηλαδή δημοπράτηση, και προσφέρεις την απευθείας ανάσταση. Λοιπόν, οι Ολυμπιακοί Αγώνες το ξέραμε 8 χρόνια πριν πότε θα γίνουν. Κατά συνέπεια, με ποια λογική έγιναν απευθείας αναθέσεις. Και ναι. Τελευταία, από ό,τι θυμάμαι, είχε δημοσιευτεί μια μελέτη, μια αποτίμηση. Οι Ολυμπιακοί Αγώνες μας κόστησαν αντί 2,5 δις που ήταν ο αρχικός προϋπολογισμός, 30 δισεκατομμύρια. 30? Ναι, αυτά διάφορα. Κύριε Βασίλη Φλωρίδη, κύριε Εισαγγελέα, 30. Yeah. Από 2,5 πήγαμε στα 30 γιατί άκουσα από κάποιους ότι ήταν γύρω στα 8,5-9 μόνο. Εσείς τα βρήκατε εκεί όταν τα αθροίσατε τα έργα, τα απευθείας ήταν 30. Αυτό που μπορέσατε να δω ήταν ότι υπήρχε γενικώς μια κουλτούρα απευθείας αναθέσεων. Απευθείας. Γιατί ναι. Δεν υπήρχε λόγος απρόβλεπτος. Απρόβλεπτος για να καταλάβουν και οι τηλεθεατές σας είναι ένας σεισμός, ένας καταχωρητικός, ένας λοιμός. Δεν μπορεί να είναι απρόβλεπτοι οι Ολυμπιακοί Αγώνες που ξέρουμε πότε θα γίνουν. Δηλαδή επί του κυρίου Σιμίτη και αργότερα επί των. Τράγκα, να μην το παραλείψω αυτό. Όχι, όχι. Ναι. Εξαιτίας αυτού του γεγονότος, η Ελλάδα θα μπορούσε να εντάξει πάρα πολλά από τα έργα αυτά στα λεγόμενα χρηματοδοτούμενα. Δηλαδή κάποια ποσά από αυτά θα κάνει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Όμως επειδή ήταν με απευθείας ανάθεση, δεν το νομούσαμε. Όχι, Παναγία μου. Δηλαδή θα μπορούσαν να είναι αυτοχρηματοδοτούμενα ή συγχρηματοδοτούμενα και τελικά γίνανε με απευθείας ανάθεση και μετρητά. Και με δανεικά δηλαδή που παίρνανε. Καλύπτει σε πάρα πολλά έργα έως και 10%, 90%. Πείτε μου κάτι, βρήκατε και σε συμβάσεις για τους Ολυμπιακούς και σε άλλες δηλαδή κατασκευές μεγάλες, αεροδρόμια και αυτά. Το πρόβλημα που είχε προκύψει τώρα με τα διόδια είναι με τις λεγόμενες συμβάσεις παραχώρησης. Για να καταλάβουν και οι τελευταίες σας, σύμβαση παραχώρησης τι σημαίνει. Το κράτος, αντί να ζητήσει από τον εργολάβο να κάνει ένα έργο και να το πληρώσει μετά, του λέει, κάνε εσύ το έργο αυτό με δικά σου χρήματα και θα σου δώσω το δικαίωμα να το εκμεταλλεύεσαι μετά για 20, 25, 30 χρόνια. Ναι, αρκεί να βγάλεις τα λεφτά και το λογικό κέρδος. Όπως γίνεται τώρα με τα περίπτωση. Ναι. 10%. Το πρόβλημα, κύριε Τράγκα, το οποίο εγώ μέχρι τώρα τα βάζω αυτά ως ερωτήματα, έχω φύγει πια από εκεί, είναι το εξής. Αυτό που δεν κατάλαβα στις αρχικές συμβάσεις παραχώρησης, πώς συμφωνήθηκε να παίρνει εργολάβος διόδια χωρίς να έχει παραδώσει το έργο. Δεν θα μπορούσε να έχει συμφωνηθεί ότι μόλις τελειώσει το έργο θα αρχίσει μετά να το εκμεταλλεύεσαι. Ναι, δηλαδή όλοι αυτοί οι κύριοι. Όλοι αυτοί οι κύριοι γνωστοί σε όλο τον ελληνικό λαό εδώ στην κοιλάδα του Πεσαβάρ εισπράτανε πριν παραδώσουν καν έργο. Αυτό έπρεπε να προβλεφθεί. Πλήρωσε ο λαός προκαταβολή. Ναι. Δεν μπορεί. Και ξέρετε, αυτό δημιουργεί στον εργολάβο ένα κίνδυνο. Του λες, μόλις το τελειώσει το έργο, θα αρχίσει να εισπράττει τα διόδια. Για 20-30 χρόνια όσο έπρεπε, όσο έχει συμφωνηθεί. Αυτό πώς το κάνανε, κύριε Φλωρίδη, μπορείτε να μου πείτε. Πώς αιτιολογεί το μέσα στη σύμβαση. Πώς αιτιολογεί το κύριε Φλωρίδη αυτό το πράγμα, πρέπει να αιτιολογείτε, πρέπει να προβλέπετε από τη σύμβαση. Ναι, δεν το έλαβα τώρα και ξέρετε τώρα ζητήθηκε η τροποποίηση της συμβάσης, η οποία τώρα πέρασε με νόμο. Αυτό που θέλω να πω και Δράγκα και το έτσι το λέω με μεγάλη ευθύνη και το θεώρησα ατόπιμα. Ξέρετε με βάση το νόμο με τον οποίο συζητήθηκε η ανεκάλυπτη αρχή δημοσίων συμβάσεων. Πρέπει όλοι οι νόμοι που αφορούν συμβάσεις να ζητήσουν γνώμη
έγγραφη της αρχής, η οποία προσαρτάται στο νομοσχέδιο που πάει στη Βουλή. Λοιπόν, εξ όσων πληροφορήθηκα, τέτοια γνώμη για την τροποποίηση της συμβάσης που τώρα μιλάμε δεν υπήρχε από την αρχή μας. Καλά, καθίστε γιατί είναι εκπληκτικά. Εσείς πέστε ότι βλέπετε σε μια σύμβαση υπερτιμολόγηση. Αυτή αιτιολογεί το. Δηλαδή υπήρχε η ανεξάρτητη αρχή κατασκευών, πώς λέγεται, δημοσίων έργων, η οποία να λέει, εδώ είναι απευθείας ανάθεση και είναι υπερτιμολογημένη. Εδώ κλέβουν το δημόσιο. Ο επιβλέπων μηχανικός πληρωνόταν από την εταιρεία. Να λεπτό τον εισαγγελέα πρώτα. Εσείς είστε γιατρός. Πάμε στον εισαγγελέα. Είμαι κίνημα, δεν πληρώνω. Αυτό που θέλω να πω είναι το εξής. Λέει ο νόμος ότι όταν υπάρχει μία σύμβαση, ένα νομοσχέδιο που αφορά δημόσιο έργο, θα πρέπει πριν αυτό πάει στη Βουλή να ζητηθεί η γνώμη της αρχής. Με την παίρνα τη γνώμη. Με τη σύμβαση αυτή. Με την τροποποίηση. Αυτό δεν έγινε, σας λέω. Δεν ζητήθηκε από την ανεξάρτητη αρχή δημοσίου συμβάσεως να εκφέρει γνώμη. Και με συγχωρείτε πάρα πολύ. Οι κύριοι που το υπέγραψαν ως υπουργοί δεν έχουν κληθεί για παράβαση καθήκοντος και απιστία μέχρι σήμερα. Τώρα, αυτό τα μαθαίνω τώρα που φύγει, δεν τώρα. Όχι, μισό λεπτό. Μισό λεπτό, γιατί το κράτος δεν μπορεί να βγάζει τον τάδε για 50 χιλιάρικα να τον πάει εξάστηλο σε εφημερίδες ή για 500 χιλιάρικα όταν δισεκατομμύρια έχουν περάσει το φράκτη της απιστίας, της παράβασης καθήκοντος και της απάτης. Με βάση εσείς τα λέτε και πολύ λιτά και πολύ συρρυκνωμένα με βάση την ιδιότητά σας, αλλά δεν μπορεί να το πιάνεις τον άλλον, τον διαπομπεύεις με τον νόμο 4.000 που λέω εγώ, και από την άλλη μεριά όλα αυτά τα λιμνάζοντα δισεκατομμύρια να έχουν περάσει χωρίς να πάρουν υπογραφή της ανεξάρτητης αρχής. Μια ερώτηση στον κύριο εισαγγελέα. Όχι, μισό λεπτό. Πείτε μου κάτι. Εσείς γιατί δεν μπορέσατε να κάνετε μηνυτήριες αναφορές? Όχι, δεν όλες τις, όλα τα έργα τα οποία απορρίπταμε τα θέλαμε να τα διαβάζαμε στους οικονομικούς αγγελείς. Και μετά. Αυτά τα πήρανε δηλαδή ο κύριος Πεπόνης και ο κύριος Μουζακίτης. Πολλά από αυτά από ό,τι γνωρίζω ειδικά. Ωραία, πολύ ενδιαφέρον βίντεο. 8 η ώρα, πρέπει να κλείσουμε. Η εκπομπή αντεπίθεση τέλος έφτασε στο τέλος της. Αντεπίθεση τώρα έφτασε στο τέλος της. Από την κυρία Μαρία Λεκάκου, τον Ανδρέα τον Ποταμιάνο. Καληνύχτα σας, καληνύχτα σε όλους. Και τον Κωνσταντίνο Δημητριάδη, καλή σας νύχτα. Διαχωρίζουμε θέση με όλους αυτούς που ζητάνε εκπτώσεις, εξαιρέσεις ή τέλος πάντων θέλουν τα διόδια να φύγουν από το Δήμο τους, στον νομό τους και να πάνε στον γείτονα. Εμείς πιστεύουμε ότι τα διόδια είναι κάτι που αφορά όλη την κοινωνία, όλο το λαό και πρέπει να καταργηθούν για όλους, χωρίς καμία απολύτως εξαίρεση. Κατανοούμε απόλυτα επίσης ότι τα διόδια είναι κάτι σαν το πετρέλαιο. Όσο ανεβαίνει το κόστος τους, ανεβαίνει το κόστος μεταφοράς, ανεβαίνει το κόστος μετακίνησης των υλικών, άρα και τα προϊόντα που αγοράζουμε από τα ψηφιακά ζήτηκα, από τα σούπερ μάρκετ κτλ. Θα είναι και αυτά ακριβότερα. Άρα είτε έχουμε διόδια, είτε δεν έχουμε πολύ κοντά μας, τα πληρώνουμε εμέσως. Επίσης, ως επικεφαλής της δημοτικής κίνησης Κίνημα Δεν Πληρώνω στο Δήμο Αθήνας, κατανοούμε απόλυτα ότι και τα διόδια μέσα στον αστικό ιστό δεν θα πρέπει να υπάρχουν, όχι μόνο μέσα, αλλά και εκτός. Η ιδιατική οδός έχει επεκταθεί σε πάρα πολλούς δήμους της Αθήνας. Εμείς ως Δημοτική Παράταξη δεν θέλουμε τα διόδια ούτε στο Δήμο της Αθήνας, αλλά ούτε και έξω από αυτόν. Και θα αντιπαλέψουμε ενάντια σε αυτό που έχουμε συνάψει. Είμαστε εδώ με το Κίνημα Δεν Πληρώνω και ενημερώνουμε τον κόσμο για τις δράσεις που θα κάνουμε εναντίον της παράνομης αύξησης των διοδίων, αλλά και εναντίον των διοδίων γενικά, γιατί τους δρόμους έχουμε πληρώσει είτε με τέλη είτε με έμεσες φορολογίες και ουσιαστικά κάνουμε επιχειρηματίες τζάμπα μάγκες. Προσπαθούμε να ενημερώσουμε τον κόσμο γι' αυτό, να ξέρει ότι τους έχει πληρώσει ήδη αυτούς τους δρόμους και του ανήκουν, οπότε να διεκδικήσει τα δικαιώματά του με τον σωστό τρόπο. Εδώ, σαν Κίνημα Δεν Πληρώνω, για να ενημερώσουμε τους πολίτες για ένα θέμα που αφορά όλους, για την ανατροπή που πρέπει να κάνουμε στο σύστημα που μας αποζημεί, για την ανατροπή που πρέπει να κάνουμε στις ζωές μας. Είναι κάτι που μας αφορά, είναι κάτι που έχει άμεση επίδραση σε όλους μας. Αυξήσαν τα διόδια για μια ακόμη φορά, ενώ ο λαός δεν έχει ούτε να φάει, δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Οι δρόμοι είναι
είναι καρμανιόλες. Έχουμε γεμίσει από κινούμενους τάφους σε εθνικές οδούς και όλα αυτά γίνονται για να τρώνε παραπάνω ο Μπόμπολας και τα φιλαράκια του. Είμαστε δίπλα στο λαό, θέλουμε να τον ενημερώσουμε και χέρι-χέρι να είμαστε ένα λιθαράκι για να γίνει μεγάλη ανατροπή. Ναι, καλημέρα. Ονομάζομαι Ιωαννίδης Κωνσταντίνος, εκπροσωπώ το κίνημα Δεν Πληρώνω Θεσσαλονίκης. Βρισκόμαστε εδώ να ενημερώσουμε τον κόσμο για τις παρανόμες αυξήσεις οι οποίες αυξήσεις είναι της τάξης των 60%. Σκοπεύουν σε αυτό το κόμμα του Αγίου Στεφάνου να τοποθετηθούν καινούρια διόδια, παρόλο που οι δρόμοι είναι στην άφλια κατάσταση και από ό,τι ενημερώθηκα από τα παιδιά εδώ, διότι είμαι κάτοικος Θεσσαλονίκης, πρόκειται για ένα κόβο καρμανιόλα. Η δράση μας σημερινή είναι το να ενημερώσουμε, όπως προείπα, τον κόσμο, να μοιράσουμε φυλάδια και να ξέρουν και να γνωρίζουν ότι ό,τι γίνεται είναι παράνομο. Εκ μέρους της Λέσης Ελλήνων Μοτοσυκλετιστών, της ΛΕΜΟΤ και της Μοτοσυκλετιστικής Ομοσπονδίας Ελλάδος, σας δηλώνω ότι είμαστε εντελώς αντίθετοι με οτιδήποτε διόδια και οποιοδήποτε χαράτσι στους δρόμους. Ούτως ή άλλως έχουμε τους πιο απαράδεκτους και πιο επικίνδυνους δρόμους στον κόσμο. Τώρα τους χαρίσανε και στο μεγάλο κεφάλαιο, ελληνικό και πολυεθνικό, και έχουν βάλει ένα χαράτσι το οποίο είναι εντελώς δυσβάστακτο για οποιοδήποτε Έλληνα. Από τον επαγγελματία με την ταλίκα ή το φορτηγάκι, μέχρι τον μοτοταχή που πάει την οικογένειά του μια βόλτα και μέχρι και τον μοτοσυκλετιστή. Ειδικά εμείς οι μοτοσυκλετιστές το έχουμε βιώσει στο πετσί μας αυτό το πράγμα. Σε αυτούς τους απαράδεκτους δρόμους που σκοτώνονται σαν τις μύγες οι άνθρωποι. Και λέμε ότι οι δρόμοι πρέπει να επιστρέψουν αυτή τη στιγμή στο λαό, αυτή τη στιγμή να τιμωρηθούν οι ένοχοι, οι δοσύλλογοι προδότες που χαρίσανε τους δρόμους στο μεγάλο κεφάλαιο και να κυκλοφορεί όλος ο κόσμος σε όλη την επικράτεια της χώρας ελεύθερα και με ασφάλεια όπως ορίζει το Σύνταγμα. Γιατί αυτό που μας λένε και παροτρύνουν τον κόσμο να πηγαίνει στους παραδρόμους είναι ό,τι πιο εγκληματικό και επικίνδυνο λένε. Σε οποιαδήποτε σοβαρή χώρα του κόσμου, σε αυτούς τους παραδρόμους θα απαγορευόταν εντελώς η κυκλοφορία. Είναι τόσο επικίνδυνη από κάθε άποψη και από κακοτεχνίες και από την ιεραρχική τους κατασκευή, που είναι εγκληματίας όποιος προτείνει σε οποιονδήποτε να κυκλοφορεί από αυτούς τους δρόμους. Ο Θεοδόσιος Τεμψελίδης έθεσε πάρα πολύ σωστά το θέμα με την ασφάλεια και μη ασφάλεια των παραδρόμων των εθνικών μας οδών. Ήμουνα χρόνια κάτοικος και εργαζόμενος σε ευρύτερης περιοχής του Παπανδρητίου και έχουμε πάρα πολλά φαινόμενα φίλους και γνωστούς να είναι θύματα τροχαίων, θανατηφόρων και μη. Ξεκάθαρα δηλώνουμε πως η λύση δεν είναι ο παράδρομος προκειμένου να γλιτώσει στα διόδια. Η λύση είναι η συστράτευση με το κίνημα Δεν Πληρώνω για πανελλαδική κατάργηση των διοδίων και δωρεάν δημοσίων κοινωνικών αγαθών.